και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη μηχανή του χρόνου. Μια φορά και έναν καιρό, γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 70, ένας σπουδαίος παραμυθάς υποψιάζεται ότι κάτι πάρα πολύ όμορφο και πολύ ελληνικό κινδυνεύει να τελειώσει. Ένα ολόκληρο κλίμα, μια ολόκληρη ατμόσφαιρα, πολύ ωραίες εικόνες μιας εποχής ετοιμάζονται να χαθούν, γιατί έρχονται οι πολυκατοικίες, έρχεται η άσφαλτος, έρχεται η αποξένωση. Η γειτονιά λοιπόν, η ελληνική γειτονιά, σε λίγο δεν θα υπάρχει. Επιστρατεύει λοιπόν έναν καφετζή, μια γεροντοκόρη, μια ξεπεσμένη αριστοκράτησα, ένα ναυτικό, δύο-τρεις ανθιποκαλλιτέχνες, ένα ψιλικατζή, μια κομμότρια και στείνει τη γειτονιά. Μας ταξιδεύει για περισσότερα από 550 επεισόδια στους δρόμους της γειτονιάς. Μιας γειτονιάς που λατρέψαμε όλοι. Και θέλω να σας γνωρίσω τον τύπο, ένα φοβερό τύπο, που έκανε τηλεοπτική διεύθυνση. Με Χακλής Βιντιάδης, κυρίες και κύριοι. Εγώ είμαι τύπος. X-Men. Τι κάνεις, Μεγακλή? Πολύ καλά. Είσαι καλά? Πάρα πολύ Κούκλος. Καλά. Ποιος έχει πιο μεγάλο τατουάζ, εσύ εγώ? Δείξω στον κόσμο, να πιστεί. Νομίζω εγώ. Εντάξει, και εμένα καλό είναι όμως. Μόνο που εσένα παίζει άλλο ρόλο. Να τα δούμε και τα δύο. Ντροπής πράγματα. Είναι. Τι θυμάσαι από εκείνη την εποχή, την ηρωική εποχή της ελληνικής τηλεόρασης, της Αστήρ TV, της Λένορμαν? Εκείνη η εποχή μου θυμίζει τηλεόραση. Η τωρινή εποχή όχι. Τι η τωρινή θυμίζει? Εποχή μου θυμίζει μια βιομηχανία μαζικής παραγωγής, πώς λέμε, ντοματοπελτέδες, ένα τέτοιο πράγμα. Ο Αντωνάκης. Ο αδελφός. Ο αγαπητός Αντωνάκης. Καλώς τον. Έχουμε και το καφεδάκι έτοιμο. Ο Μικές. Παλιός Μικές. Ο παλιός Μικές. Ο παλιός Μικές. Σάσα Καστούρα. Α, η Σάσα. Ωραιότατη η κυρία. Η κομμότρια. Καλώς την κομμότρια. Είδες, έφτιαξα τα μαλλιά μου έτσι. Ένα. Νέλη Γκίν. Βάλε κραυγή εδώ. Η καλλιτέχνη. Δήμητρα Ζέζα. Η Ειρήνη, η καημένη γεροντοκόρη. Η γεροντοκόρη μας. Στίχιος έτσι το πρόσωπο της γεροντοκόρης. Το κουνιαδάκι μου. Εσείς βέβαια δεν συμπαθιέστε οι δυο σας, αλλά... Πάντα τέτοια, πάντα τέτοια. Γιάννη, γιατί εσένα, αγάπη μου, πάντα σε αντιμετώπιζαν γλυκούτσικα. Τώρα είσαι ο Μπέμπης. Τότε ήσουν ο Αντωνάκης. Εμπνέεις μια τυφερότητα, μια γλυκύτητα, μια... Μια στοργή θα μπορούσε να πει. Κοίταξε, δεν θέλω να περιευθολογήσω, επειδή δεν μας ακούει και κανένας, οι δυο μας είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ. Είμαι γλυκός από φυσικού μου, κατασκευής. Ναι. Ο Θεός είπε να πλάσω ένα γλυκό άνθρωπο, ένα καλό άνθρωπο, τάκ και έφτιασε εμένα. Παλούπι αυτό. Η γειτονιά ετοιμαζόταν για σένα όμως. Θέλω να καταθέσω αυτή, να τα πούμε. Να τα πούμε. Η γειτονιά μας. Η γειτονιά μας αυτό το τόσο συμπαθητικό, ωραίο και νοσταλγικό κομμάτι για την τηλεόραση είχε γραφτεί από τον αγαπημένο μου, τον αείμνηστο φίλο μου, τον Κώστα το Πρετεντέρη, για κινηματογράφο, για σενάριο κινηματογραφικό. Τότε όμως ο κινηματογράφος είχε αρχίσει στην Κατιούσα, μάλλον είχε προχωρήσει και πολύ προς τα κάτω και... δεν μπορούσε να γίνει ταινία. Μου λέει, έλα Γιάννη να το κάνουμε τηλεόραση. Τηλεόραση δεν μπορούσα να κάνω εγώ, γιατί τότε είχα συμβόλαιο με τον Καραγιάννη και τον Καρατζόπουλο. Είχα φύγει από το Φίνο, είχε τελειώσει η ιστορία με το Φίνο τότε, με τα συμβόλαια, και δεν μπορούσα να κάνω. Και μου λέει, έχω υπόψη μου, για πράγμα, το Μάκη το Δεμήρη, ένα πολύ ωραίο ηθοποιό και θα κάνει αυτό το ρόλο. Και έτσι ξεκίνησε η γειτονιά. Τώρα, μετά θα σας πω για τη Χαλκιά και μετά κάτι έχουμε άλλα, να πούμε πολλά. Ναι, ναι. Πες μου, Μεγακλή, για τον Καφάση. Ο Κώστας ο Καφάσης είναι ένας. Ένας είναι ο Κώστας. Ένας και ασύγκριτος. Ασύγκριτος και ήταν η αιτία που το γύρισε στο τραγούδι. Να, από την γειτονιά. Από την γειτονιά. Θέλω να έρθει η αγαπημένη του μαζί όμως. Και η Ιρέα Κατσιφάρα. Πιστή και πολύ αγαπημένη μου φιλενάδα. Πολύ αγαπημένη μου φίλη. Κάτσε κάτω. Σε όλο λεπτό να βάλω το τσιμπούρι. Ψήρα το λέμε πια. Το τσιμπουράκι. Καλώς ήρθατε, τακτοποιηθείτε. Καλώς σας βρήκαμε.
Τη νύχτα ξενυχτούσαμε μαζί του εκεί που εργαζόταν. Έχω γι' αυτό στοιχεία πολλά. Δεν ξέρω σε να είμαι, γιατί εγώ δούλευα τη νύχτα στα μπουζούκια. Νυχτερινή υποστήριξη. Μ' αρέσει ο τρόπο που το λέει. Όταν πήγαινα στο στούντιο μέχρι να φτάσει η ώρα, μου κοιμόμουν στι καρέκλε. Σοβαρά. Κοιμόταν είναι το θυμάμαι. Εσένα σε πείραζε όμω. Κι εγώ τον πείραζα. Ναι, εκείνο σε πείραζε πιο πολύ όμω. Και ήδη σε πειράζει. Βλέπω καλή ώρα και τώρα πριν μπούμε. Εσένα σε κυνηγούσαν και οι μαμάδες, γιατί έδινες κακό παράδειγμα στα παιδάκια. Ναι, γιατί? Μια φορά μπαίνοντας στο στούντιο και στη Λένορμαν, περιμένει μια κυρία, μου λέει, έλα εδώ εσύ, λέω, μάλιστα, τι θέλετε. Νόμιζα ότι θέλει να μου ζητήσει αυτόγραφο. Μου λέει, έχεις ξαμυαλίσει την κόρη μου, δεν διαβάζει, κάνει το χτένισμά σου, τι πράγματα είναι αυτά, θα σου κάνω μήνυση. Λέω, πώς νομίζετε, να μου κάνετε μήνυση. Να παρακαλέσουμε να έρθει και η κυρία Σαμπά. Σούλη Σαμπά. Σούλη. Σούλη Σαμπά. Θέλω να με παρακαλέσεις πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, ελάτε μέσα. Σας παρακαλώ. Η Σούλη Σαμπά, αλλά θα βάλω. Σα καρφαλώ να σα χαιρετήσουν. Όχι, καλέ, κάτσε κάτω παλιά. Κουκλάρα. Μ' αρέσει ότι. Έτσι κι αλλιώ εγώ τελευταία είχα βγει εκεί πέρα. Αυτοί όλοι. Ήταν από την αρχή της γειτονιάς. Κοίτα η κομψή γυναίκα πόση ώρα, το λέω και το ξαναλέω, πόση ώρα η κομψή γυναίκα κάθεται όρθια, όλες οι κάμερες εκάνατε. Θα σου πω κάτι που δεν το γνωρίζεις. Ναι. Η Σούλη. Μικρόφωνο να βάλει Σουλάκι. Είναι κουμπάρος. Αυτό. Έλα. Βεβαίως. Τον πάντρεψα. Εσύ τον πάντρεψε. Αυτό είναι καλό, ήταν. Τον πάντρεψα εγώ και γι' αυτό δεν στέρεψα. Τι μου λες τώρα. Λοιπόν, έρθει μέσα ένας κάμεραμάν εκείνης της εποχής. Ο κύριος Φατούρος. Θέλω οι συνάδελφοί να τον προσέξουν πάρα πολύ τώρα την ώρα που θα μπει. Κύριε Άρχοντα έχουμε, άρχοντα. Να σου πω, όταν τελείωνε το γύρισμα, κύριε Φατούρο μου, αυτοί όλοι φεύγανε και πηγαίνανε πού? Εδώ, θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Στην πλάκα. Πού? Πού και γιατί? Τραγουδούσε ο Κώστας Καφάς και η κυρία Καστούρα. Η κυρία Καστούρα. Βέβαια, εμείς μία πηγαίναμε, μία δεν πηγαίναμε. Γιατί? Εμείς συνεχίζαμε άλλο γύρισμα. Σε ρί εννοείς? Τι ξέρεις τι κύριο, όλο νιστάζαμε κύριο τον καιρό. Όταν μου λένε, τι θυμάσαι, τι θυμάσαι, το πιο δυνατό πράγμα που θυμάμαι είναι ότι νίσταζα. Πηγαίναμε στο θέατρο, πηγαίναμε στο κέντρο, πηγαίναμε στο γύρισμα. Στα ραδιόφωνα. Στο ραδιόφωνο. Τα κείμενα. Τα κείμενα που έρχονταν τελευταία στιγμή. Είχαμε φτάσει να κάνουμε ραδιοφωνικά γυρίσματα τη νύχτα, μετά την παράσταση. Ναι. Και ο Πρετεντέρης άλλαζε και τα κείμενα την ίδια στιγμή και σας άλλαζε. Ναι, πολλές φορές. Ναι. Το θέμα δεν είναι ότι τα κείμενα ερχόντουσαν τελευταία στιγμή. Η εκπομπή πήγαινε στο σταθμό την τελευταία στιγμή. Θυμάσαι ένα πρωί. Ένα πρωί, παιδιά, είχαμε μπει Δευτέρα μέσα. Και έγινε τρίτη πρωί και εσύ πήγαινε το πρωί ώρα 6, τι έκανες, τι πήγαινες, ώρα 8. Δεν ξέρω πού πήγαινα, γιατί ήταν... Όχι, δεν πήγαινε. Εσύ πια, έτσι, παιδί μου. Ρεκλάμα. Είπαμε για το όλο, είσαι εντάξει, πολύ σπουδαίος και θα προκτέρεις όλα. Αλλά ήθελες να πας στη δουλειά. Ναι. Και κοιτούσαμε να το τελειώσουμε γρήγορα. Τι αγωνία που είχα γίνει πτώμα. Πόσο γρήγορα, 24 ώρα κλείναμε. Μπαίναμε με ήλιο και βγαίναμε με ήλιο. Ο Κώστας ο Μπούρας ήταν ένας τεχνικός, δεν ζει, δεν είναι ανάμεσά μας, εξαιρετικός. Είχαμε μοντάρει την εκπομπή και την πήρε το βράδυ μαζί του με την προϋπόθεση την άλλη μέρα το πρωί να τη φέρει στο σταθμό. Αυτός πήγε λοιπόν σε ένα καμπαρέ Κάσμπα. Ωραία. Στην Κοραή. Και τελικά τον βρήκαμε απόγευμα μέσω αστυνομίας. Ανοίξαν το καμπαρέ, πήραμε το tape και το δώσαμε στο σταθμό να το προβάλλει. Είχε βγει το γέλα κυρία μου όταν ερχόντουσαν να σε δουν στην πλάκα, ήταν μετά. Όχι, ήθελα να ξέρω. Δεν είναι πώς λεγόταν. Μεσάνυχτα και κάτι, όταν τραγούδισα εγώ εκεί. Καφάς ερχότανε, με έβλεπε, ύστερα συνεργαστήκαμε μαζί. Ναι, ναι, ήταν το 70. Προηγήθηκε και συνεργαστήκαμε και σοβαρά. Για όσους μας κοιμούνται, εμένα είναι πλάκα με το τραγούδι, μια και ξεκινήσατε από αυτό. Βρισκόμουν σε ένα γάμο, παντρευόταν του Βουτσά ο αδερφός με μια πολύ φίλη μου. Και μου λέει ο Λεωνίδας, τον οποίο ο δεν τον ξέρει, είναι ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο στην πλάκα. Μου λέει, μωρή, δεν έρχεσαι να τραγουδήσεις που ανοίγουμε ένα κέντρο. Εγώ του λέω, δεν είμαστε καλά. Πού την πρώτη φωνή του λέω, εγώ τι να τραγουδήσω.
Δεν είναι ανάγκη να τραγουδάς τώρα εσύ. Και πήγα, εν τω μεταξύ τα λεφτά που έπαιρνα ήταν, δεν ήταν ευκαταφρόνητα, διότι όταν παίρνεις το θέατρο το μήνα, 2.500 ήταν το βασικό νομίζω και κάπου εκεί, αυτά παίρναμε. 2.800. Και έπαιρνα 1.000 δραχμές την ημέρα. Λοιπόν, τρελάθηκα. Και πήγα και έτσι ξεκίνησα. Εσύ ήσουν κακιά, κοριτσάκι μου. Στην αρχή. Η Μαρίνα η κακιά. Στην αρχή ήμουνα κακιά. Γιατί εξαιτίας μου ο γιασός, ο Πέτρος ο Παπαζής, ναι, είχε γίνει μέθυσος και ήταν. Όπου κάποια στιγμή βέβαια ήταν επικίνδυνο για μένα. Είχε γίνει επικίνδυνο αυτό. Κάποιος ταξιτζής κάτι σου είχε κάνει, μια κατάσταση έτσι περίεργη. Έχω πάρα πολλά. Μου έχουν συμβεί πάρα πολλά. Αλλά μεταξύ των πολλών ήταν το πιο καλό αυτό. Μπήκα πρωί. Έχω τελειώσει από το μαγαζί, είμαι με κάτι ρόλεϊ, έχω βάλει ένα μαντίλι, έτσι κάτι γυαλιά και αυτά. Και μπαίνω στο ταξί, λέω παρακαλώ Λένορμαν, στο στούντιο Άτα και αυτά. Και γυρίζω πίσω. Κατευθείαν, συγγνώμη, από το μαγαζί στο στούντιο. Περίπου. Κατευθείαν. Περίπου. Ένα κρύο ντους έκανα. Με παγωμένο νερό. Σωστά. Λοιπόν, και με το που αυτό με γνώρισε, γυρίζει πίσω. Α, εσύ είσαι, μου λέει. Λοιπόν, ξέρεις τι σου χρειάζεται εσένα. Γιατί, εσένα κοριτσάκι μου λέει, σου χρειάζεται, έτσι για να μάθεις δηλαδή να διορθωθείς, να σε πάρω, να σε πάω, να σε αφήσω πάνω στα νταμάρια και να δούμε πώς θα κατέβεις από εκεί κάτω. Καλά, ήταν φοβερό. Αλλά εσύ έκλαιγες όμως. Εκείνη την ημέρα, παιδιά, το θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά, ήταν ο Κώστας στο διάδρομο εκεί και μπήκα μέσα. Και γονάτισα και του λέω, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη, άλλαξέ μου το ρόλο, κάνε με καλή, θα με σκοτώσουνε, του λέω. Δεν αστεί. Του Κώστα. Η μοιραία γυναίκα. Η μοιραία γυναίκα. Αλέξης, δυναστεία. Μετά είναι η Αλέξης, μετά. Αυτή θυμήθηκε τώρα. Εγώ έκανα το ρόλο της Σάλιας. Ήταν μια μοδίστρα που ζούσε στη γειτονιά, σε ένα σπιτάκι φτωχό. Και ήμουν ερωτευμένη με έναν που τον λέγανε Λέπουρα, τον οποίο τον έκανε ο Κώστας Πανουριάς. Ο Λέπουρας ήταν μια αλήτρα και μισή. Όχι αλήτης απλώς, ήταν προαγωγός, ήταν ναρκωτικά. Μου παίρνε τα λεφτά, με έδερνε, τέτοια πράγματα. Yeah. Καλό παιδί, ναι. Και σε λέγανε Λέγκο, το θυμάσαι. Πώς το θυμάμαι. Αφού τον φώναζαν στον δρόμο, όταν τον βλέπαν, τον φωνάζαν «Γεια σου, Λέγκο!» Τότε μας έλεγαν τα τηλεοπτικά ονόματα, όλα. Ακόμα και σήμερα με φωνάζει με το πρώτο όνομα που έκανε στο Σύρια, Λάμπρο, από τον δρόμο χωρίς γυρισμό. Ναι, ακόμα. Λάμπρο, και μετά έγινε ο Λέγκος. Ο Λέγκος. Λοιπόν, αντικατέστησα το Μάκη το Δεμήρη, το Μακαρίτη, που είχε το καφενείο της γειτονιάς. Μετά έκανε το καφέτζι εγώ. Το καφενείο αυτό εξελίχθηκε μετά, υποτίθεται ότι εξελισσόταν και η κοινωνία και η γειτονιά. Το καφενείο αυτό έγινε μπουζουκάδικο. Και εκεί άρχισαν να έρχονται και επίδοξοι τραγουδιστές, ας πούμε, και από εκεί βγήκανε και στο επάγγελμα και ο Καφάσης και ο Γιώργος Ζαχαριάδης. Εκεί πρώτα τραγουδίστηκε στο κέντρο το δικό μας με στη γειτονιά. Και μετά κάνανε και μια κάποια καριέρα, ας πούμε, στο επάγγελμα του τραγουδιστή. Αλλά υπήρχε ένα μεράκι τότε που δεν υπάρχει σήμερα. Τότε ήτανε, πήγαινες και έλεγες, πάω να κάνω γύρινο, πάω να γράψω. Και το πίστευες αυτό, το αγαπούσες. Και ήταν τα μέσα, ήτανε ευτελέστατα. Όταν λέμε ευτελέστατα, ευτελέστατα. Κάτι μηχανές, σαν μικρά μπαούλα, ας πούμε, τις οποίες είχαν φέρει από ότι ένας τεχνικός τότε, τις είχαν εγκαταλείψει οι Εγγλέζοι στο Λίβανο από την κατοχή. Και από εκεί από μία μάντα τις μαζέψαν και τις φέρανε εδώ. Δηλαδή κάναμε εξωτερικό γύρισμα, υποτίθεται, ας πούμε, αλλά το καλώδιο ήταν από εδώ μέχρι το μπαλκόνι, 5 μέτρα, ας πούμε. Το βγάζαμε έξω και πηγαίναμε στο περίπτερο να πάρουμε τσιγάρα, ας πούμε, και λέγαμε κάνουμε εξωτερικό γύρισμα. Αυτό ήταν το εξωτερικό, γιατί δεν υπήρχε άλλο.
Μπαίναμε μέσα και ξεκινάγαμε μεράκι με αυτό. Μπορεί να με ξενύξω εγώ βέβαια από το βράδυ και να συνέχιζα το πρωί. Τελικά όλοι είμαστε. Για άλλους λόγους ο καθένας. Για άλλους ο Βιντιάδης. Εσύ ήσουν πάντα καλό παιδί. Δεν ήσουν. Ήμασταν σε όλα τα σύνδια. Άλλο λέω εγώ, άλλο ρωτάω. Εσύ λέω ήσουν πάντα καλό παιδί. Ενώ ο Βιντιάδης ήταν κακό, άτακτο. Από πάντα αυτό. Όχι καστούρα. Η Σαμπάχο ήταν η κυρία και η κυρία Ζέζα. Ήταν δούλευα απλώ. Μα δουλεύαμε πολύ, βρε παιδιά. Πολύ δουλεύαμε. Την τηλεόραση. Μέχρι από το πρωί μέχρι τις 6 ήμασταν στο στούντιο. Μετά πηγαίναμε στο θέατρο δύο παραστάσεις. Μετά πήγαμε στο κέντρο. Δουλεύαμε σαν τεζό. Πότε να σου μείνει να κοιμηθείς. Από ξηραμένα φυτά. Άντε βρε. Από ξηραμένα άνθη. Με γουέστ και βάλε. Νόμισα ότι μας έκανες είσοδο για να μας γνωρίσει ο κόσμος. Για να μας ξανασυστήσεις. Θέλω να μου πει η Ρέα Κατσιφάρα, αν μπορούσε ποτέ να υποψιαστεί ότι αυτό το διάσημο επίθετο θα γινόταν η κυβέρνηση. Μετά, όταν βγήκε ο Κατσιφάρας, τότε το συνειδητοποίησα. Μα έτσι βγήκε ο Κατσιφάρας. Έτσι βγήκε. Όμως ξέρεις γιατί το δάμισε Κατσιφάρα. Πες μου γιατί είσαι παρακαλώ, θέλω να ξέρω. Μετά βγήκε όμως ο Κατσιφάρας. Έλεγε ο Πρωτοδέλης ο Κώστας ότι ο Θόδωρος, πώς τον λέγαμε, που είχε παντρευτεί την Παπανίκα την Κέτη, ο Κατσαδράμης, όταν έφυγε από το χωριό του να έρθει στην Αθήνα. Ξέρω εγώ τι θέλει να κάνει στην Αθήνα ο άνθρωπος. Ναι, ότι η Παπανίκα. Όταν πέρασε τα βουνά και είδε για πρώτη φορά τη θάλασσα, Κατσιφάρα θα πει ο Μίχλη. Ναι. Άκου. Ναι. Όταν είδε τη θάλασσα, λοιπόν, ο Κατσιδράμης είπε «Πόπο, Κατσιφάρα». Το πέρασε για ομίχλη τη θάλασσα. Άρα ήμουνα... Λοιπόν, και από εκεί του μπήνε του πρετεντέρι. Γι' αυτό... Και βάφτισε Κατσιφάρα. Γι' αυτό... Σου άρεσε η λέξη. Κάτσε, κάτσε, τώρα όλα έχουν μισή. Πρόσωπο, ομιχλώδες. Τώρα μου τόλισε, τώρα μου τόλισε. Όποτε πηγαίνω στο Κολονάκι και είναι ο Κατσιφαράς, σαν ομίχλη βλέπω. Ευχαριστώ. Θα πέρασε. Μου έλυσε την πορεία. Όπως τα Κατσιφάρα, στη σκαλιά είχα μου πει. Αν νομίζεις ότι κάνεις εκπομπή. Όχι, δεν κάνω. Μου έχετε παραιτηθεί. Σε ευχαριστώ. Όχι, περνάμε πάρα πολύ. Προφήτης. Επιτέλους μια φορά πληρώναμε τσάμπα. Γελατό. Μη δουλεύοντα. Είναι μεταδοτικό το γέλιο. Μπορεί να αρχίσουν να γελάνε. Αυτό το μόνο. Αλλιώς να καταλαβαίνουν τι λέμε. Δεν νομίζω ότι μιλάμε όλοι μαζί. Αυτό το γέλιο υπήρχε πάντοτε από την έτσι. Έτσι μπαίναμε στο στούντιο και έτσι φεύγαμε. Άλλωστε αυτό είναι το ποιόν μας. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Αυτό είναι το ποιόν. Ορίστε. Ήταν χαλεπή καιρή. Χαλεπή, όντως. Αλλά μέσα στο στούντιο για μας ήταν. Χαρά Θεού. Παράδεισος. Τι χαλεπή καιρή, δηλαδή. Εννοεί κοινωνικοπολιτικά. Κοινωνικοπολιτικό. Λέγε κάτι, λέγε κάτι. Λέγε κάτι για να συνεχίσετε το κομμάτι. Πιες το καφεδάκι εσύ. Και όσο το πίνεις, εγώ θα κάνω μία πάσα να δούμε ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από τη γειτονιά. Μπα, υπάρχει. Αμέ, αμέ. Υπάρχει. Σας παρακαλώ. Αδύνατο. Αυτό μου φαίνεται περίεργο. Μάικης Δεμήρης. Το ίδιο. Εγώ τώρα το κλαίμε όλοι μαζί. Ξέρεις, προχτές εκεί που ήμουνα, ήταν και εκείνος ο Κτσοπόλης, ο υδραυλικός, ο Βλάσης. Το ξέρω, μου το είπε ο ίδιος. Φυσικά θα σου πήγε για μένα. Τώρα θα το ξέρει άλλη γειτονιά. Ναι, γι' αυτό πρόκειται, ρε παιδιά. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ, δεν θέλω να μάθει τίποτα η Κίκη. Αυτό ήρθες να μας πεις, Στανασάκη. Ναι, Μάκη μου, δεν θέλω να τσακωθώ με την Κίκη. Η γυναίκα μου είναι στο κάτω-κάτω, την αγαπάω. Την αγαπάς, ε. Ναι, γιατί, δεν το πιστεύετε. Άσε, ρε Θανάση. Άσε, ρε Θανάση. Με σένα τι να πιστέψουμε και τι να μην πιστέψουμε. Πολύ μας έχεις μπερδέψει, Στανασάκη. Πάρα πολύ. Ξέρεις κάτι, τώρα που άκουσα αυτή τη μουσική,
Με έπιασε ένας κόμπος εδώ πέρα. Δεν είδες και τα μάτια των υπολείπων. Μελαγχόλη. Βέβαια, παιδί μου. Πνίγηκα. Ξαφνικά πνίγηκα. Πώς να καταλάβω. Είναι αυτό από το γέλιο που θα περάσει το δάκρυ. Σε κλάσμα δευτερολέπτου. Όχι, εκείνο που. Αυτό που το άκουσα. Το μάκι. Ενώ τόσες ώρες λέγαμε. Εκτός από τη μουσική. Με πειράζει. Τώρα λίγο θα μελαγχολήσουμε. Αλλά είναι ένας μεγάλος σαπών. Είναι ο Μάκης. Που έφυγε πρόωρα. Ήταν στο κέντρο αυτής της ιστορίας. Αυτό είναι η ψυχή. Ήταν ιδανικός. Πολύ καλό στο παιδί. Το πατού Κώστα. Κώστα μου είναι αυτό, ήταν καλύτερο από μένα. Έξοχο ηθοποιό, ένα άνθρωπο που αγαπούσε πολύ τη ζωή, νέο και έφυγε τόσο άδοξα. Με πολλέ επιτυχίε στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Και στην ώρα που θα άρχιζε να εισπράττει του κόπου, του καρπού όλη αυτή τη δουλειά. Να ρωτήσω το Γιάννη. Γιάννη, εσύ είχε μια πεθερά. Πολύ στριμμένη. Έβγαζες, τι έβγαζες μόλις την έβλεπες. Φλίκτενες έβγαζες. Μέρη Μεταξά, μια σπουδαία καρατερίστα όμως. Ναι, ναι. Κατά καιρούς τον κινηματογράφο, τη μάνα μου και την πεθερά μου, τι ξέρεις από πόσες ταινίες. Εσύ όμως ήσουν ο πνευματικός μπαμπάς υπό μία έννοια της Μέρης Χαλκιά. Εσύ τι είπες να έρθει. Ήταν ο θηλυκός μικές καρατερίστας. Εγώ την έδειξα στον Κώστα τον Πρετεντέρη. Είναι δική μου. Είναι δικιά σου. Είναι δική σου όμως και η Σούλησα Μπαχ. Καλά. Είπε μία γυναίκα είναι... του. Και όχι μόνο, και η γυναίκα του αδερφού μου, του Δημήτρη. Οπότε... Είναι... Αλλά αυτό δεν σε πείραξε καθόλου. Είναι δίπλο κουμπαριά αυτό. Αυτό δεν σε πείραξε καθόλου, λέει, να γίνω σύζυγος. Μπορώ να πω τελείως τυχαία. Είναι αυτό που λέμε ότι αν θέλει η τύχη να σε βοηθήσει, σε τραβάει από τα μαλλιά. Με έχουν φωνάξει στο γραφείο και μάλιστα μιλάγαμε με την κυρία Πρετεντέρη και είχα πάει αποφασισμένος να πω όχι, δεν θέλω να παίξω στη γειτονιά, γιατί είχε πάρα πολλούς νέους ηθοποιούς, ζεμπρεμιέ, καρατερίστες, ρολίστες και έλεγα ότι τι να πάω να κάνω εκεί, είναι τόσοι πολλοί. Μετά από μια επιτυχία που είχα κάνει που λόταν η Σκανιάτα μαζί με την Ελένη την Ερήμου. Και όταν πήγα στο γραφείο, ευτυχώς η κυρία Πρετεντέρη που δεν μου είπε άνοιξε την πόρτα να φύγεις, όπως μίλησε με τον τρόπο που μίλησα, μου λέει καλά, άμα δεν θέλετε να παίξετε, αλλά για διαβάστε μου λέει μερικά επεισόδια. Τότε είχα διαβάσει εγώ στην εφημερίδα ότι θα βάζει ο κύριος Πρετεντέρης ένα νέο ζευγάρι στη γειτονιά, την κυρία Καζιάννη και έναν πάρα πολύ γνωστό πρωταγωνιστή, δεν θέλω να πω το όνομά του. Που θα έκανε τον τραγουδιστή τον Μπερκεμέ. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν ήθελα να πάω κι εγώ. Λέω, αφού εντάξει, βάζει καινούργιο ζευγάρι, εγώ τι θα πάω να κάνω. Και τη ρωτάω ποιο ρόλο να διαβάσω, που μου έδωσε τα σενάρια. Μου λέει τον Μπερκεμέ. Δεν μου λέγε τίποτα το όνομα εμένα. Κάθισα, διάβασα και καταλαβαίνω στις πρώτες γραμμές ότι μιλάει για ένας τραγουδιστής. Λέω, συγγνώμη, αυτός ο ρόλος δεν είναι για αυτό που διάβασα σε εφημερίδες με τον ηθοποιό αυτόν και την κυρία Καζιάννη. Μου λέει, για αυτό το ρόλο σας θέλουμε. Κάπου δεν τα βρήκαν με την εταιρεία, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Και πραγματικά ήταν τα αστέρι που κατέβηκε πάνω μου, που έπεσε πάνω μου. Παραλίγο να το χάσω. Κοίτα, πριν αυτό που φάνηκε αστείο, ήταν σοβαρό όμως που είπα εγώ. Ότι συνήθως κοιμόμουν στο καμαρίνι. Ειλικρινά, γιατί... Τελείωναν τα μπουζούκια, ξέρω εγώ, 6:30-7 το πρωί και 8 έπρεπε να είμαι στο στούντιο. Δεν είχα περιθώριο να κοιμηθώ καθόλου. Ναι. Πήγαινα στο στούντιο, τα κείμενα δεν είχαν έρθει ακόμα. Ναι. Εκείνη την ώρα τα μάθαινες. Εκείνη την ώρα τα μαθαίναμε όλοι. Και δεν είχε να γραφτούν και να γραφτούν. Μέχρι να έρθουν τα κείμενα, εγώ που έβρισκα καρέκλα άραζα. Και μετά. Έλα, τι... Στην αγκαλίτσα μου. Στην αγκαλίτσα τη. Πάρε θέση, μου λέει, έλα, ζεστανέμε τώρα. Λοιπόν, και πολλές φορές. Τελείωνε το δεκάωρο πώς κράταγε όλη αυτή η ιστορία και η σκηνή δικιά μου δεν είχε γυριστεί και έλεγε πάμε τη... Κοίτα ένα τύπο πίσω σου. Ναι, βλέπω. Κάτι μου θυμίζει. Κάτι μου θυμίζει. Πολύ μικρού λέμε εκεί. Λοιπόν, δεν έχω να πω κουτσομπολιά. Γιατί... Πάντα όχι, δεν είναι. Θα το έλεγα άμα θυμόμουν. Δεν θυμάμαι τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι
μέχρι να βαφτούν, να χτενιστούν και παράλληλα να διαβάζουν συγχρόνως, αν είχαν έρθει τα κείμενα, ξέρω εγώ, η Νίτσα, η Μαρούδα, που κακώς δεν είναι εδώ, δεν ξέρω γιατί δεν είναι, αλλά θα έπρεπε να είναι. Η Νίτσα δεν βγαίνει με τίποτα στην τηλεόραση. Λοιπόν, και κακές γλώσσες λένε ότι την αφήνω με η Μαράκης. Και πρέπει να πρέπει να σου πω ότι τη γειτονιά τη χρωστάω στη Νίτσα. Α, ναι. Διότι όταν πρωτοξεκίνησε αυτή όλη η ιστορία με τα παιχνιδίσματα, πυροτεχνήματα, γειτονιά, ήταν μια μεταξέλιξη έτσι περίεργη. Ο ρόλος αυτός του Ιωνάθαν είχε γραφτεί για τον Τζεβελέκο. Ήταν να παίξει ο Τζεβελέκος, ο οποίος έλειπε τουρνέ, νομίζω, στην επαρχία. Όχι, όχι, εκτάκτως. Ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Κάτι, τέλος πάντων, δεν ήταν εδώ. Και τότε ήμασταν στο θέατρο μαζί με την Νίτσα. Και είπε ο Πρετεντέρης, ρε παιδιά, είναι στο οποίο λίγο κοντός, λίγο λιψός, λίγο έτσι, ξέρω εγώ. Λέει η Νίτσα, να φέρω τον Καφάς. Ποιος είναι ο Καφάς, δεν ήξερε καθόλου ο Πρετεντέρης. Λέει ένας καινούριος που αυτό ξέρω, λέει φέρε τον, εντάξει, ξέρω, και άμα δεν τα πει, στο άλλο επεισόδιο το πετάει το τρίκυκλο, το καθαρίζουν. Λοιπόν, θυμάμαι τη Νίτσα, η οποία έχει και μια δυσκολία να αποστηθήσει. Έγραφε σκονάκια. Στις παλάμες. Έλα. Στις παλάμες. Και πώς έπαιζε, διάβαζε έπαιζε έτσι. Έπαιζε χαμηλοβλεπούσα η Νίτσα. Έπαιζε πάντα έτσι, πάντα χαμηλά. Φώναζε ο Κώστας από το κοντρό, Νίτσα, τα μάτια σου. Από εδώ, όπως, ας μου συγχωρείς και Γιάννης ο Βογιατζής, και εκείνος είχε μια ψηλούλα δυσκολία στο μέσα. Λίγο πολύ, δεν πολύ θέλαμε και σκηνές με τον Γιάννη, γιατί μας καθυστερούσε. Τι θα πες μετά από τόσα χρόνια. Ναι, αλλά ο καημένος ο Γιάννης έπαιρνε τα κείμενα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν είναι. Ο καημένος ο Γιάννης έπαιρνε τα κείμενα στη Θεσσαλονίκη. Και εμείς τα παίρνουμε μετά. Τι χέρμος είχαμε. Δεν είχε κατηγορία το πράγμα. Ξέρεις, πολλές φορές που τα φέρναν στο Μπουζουξίδικο, μέσα στη νύχτα. Και ξέρεις, είναι τώρα να ακούς αντιλαλούν οι φυλακές και να ακούς τη γειτονιά. Εδώ να σου πω εγώ τώρα για τι εποχές μιλάμε. Φοβερές εποχές, βέβαια, καταπληκτικές εποχές. Είναι τώρα η ωραία τα πράγματα. Όμως να συντονιστεί ένα Πρετεντέρη, το πράγμα γινόταν πανηγύρι. Ήταν πανηγύρι, ήταν πανηγύρι. Χωρία παιδιά που ξέρετε τώρα τι ευκολίες υπάρχουν. Εμείς ψάχναμε τα ρούχα μας, έπρεπε να χτενιστούμε, ναι, τα παπούτσια μας, τι θα βάλουμε, πώς θα ντυθούμε, δική μας ευθύνη προσωπική δηλαδή. Μεγακλή μου, συγγνώμη που δεν άρθρωσες κουβέντα. Όχι καθόλου, εγώ όχι, παρακολουθώ, αλλά λέει η Σούλη, σήμερα είναι όλα εύκολα, δηλαδή τι υπονοείστε, έρχονται τα κείμενα, τα έχουν οι καλλιτέχνες μέρες πριν. Σε πληροφορώ ότι την ίδια μέρα τα έχω. Εγώ ξέρω. Την ίδια μέρα. Το μόνο που έχει μείνει στα σήμερα. Γίνεται όμως κάτι πολύ πιο σπουδαίο. Υπάρχει το βίντεο τώρα. Που αυτό διευκολύνει φάνταστα. Γιατί τότε στη γειτονιά θυμάμαι εγώ ότι έκανα σκηνή. Δραματική σκηνή. Με κλάμα. Είχαν γραφτεί, θυμάμαι, στα νέα με μαύρο δάκρυ. Διότι πια είχα ξεβάψει και δεν έβγαινε. Το eyeliner. Βεβαίως. Φοβερό. 13 φορές. Και μιλάμε για σκηνή. Ποιος έφταιγε, α, δεν θα το πω. Γιατί είναι, όχι, εγώ. Δεν υπήρχε το μοντάζ. Δεν υπήρχε το μοντάζ. Δεν υπήρχε. Στράτα την παιδιά που πήγε 46 φορές ο Μαλούχο. Μην πεις και σε έφταιγε, ποιος θα έφταιγε μαζί σου. Αυτό το πράγμα ήταν το πιο σπουδαίο. Άντε να ξαναδείς το κλίμα και την ένταση. Αν το είχαμε εμείς τότε, θα έβγαινε πολύ πιο όμορφη γειτονιά. Γιατί κακά τα ψέματα. Κούραζε τους ηθοποιούς αφήνωσης. Και μιλάμε για σκηνές, σκηνάρες, τριών, τεσσάρων σελίδων. Και παραπάνω πολλές φορές. Ναι, όχι. Θεατρικές εικόνες. Μετά ήρθε η εξέλιξη και είχαν έρθει βίντεο 2 ιντσών, μεγάλα βίντεο. Και το μοντάζ γινόταν με ξηράφι. Έλα. Ναι, 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 ναι. Εγώ ξηράφι. Και μια μέρα έπρεπε να κολλήσεις από το ένα σημείο στο άλλο και μας φεύγει ένα... Μας παίρνει ο απορροφητήρας ένα κομμάτι και έχει ρουφήξει ένα μέρος της σκηνής και κατεβαίναμε, ψάχναμε να δούμε πού καταλήγει ο αγωγός. Να μαζέψουν. Το βρήκαμε. Δικά το βρήκαμε. Δήμητρε, κοίτα πίσω σου.
Υπήρξε λίγο όμορφη, ο Κώστας, ο Φλωράτος, που και αυτός έχει φύγει. Άλλος μεγάλος από. Ναι. Όλο ήταν να παντρευτείς εσύ, όλο δεν σου καθόταν. Είχα το γιασό έρωτα από μικρό κοριτσάκι, πέφτει η γκίνη, μου τον πήρε. Κλάμα η κυρία. Πάντως, εγώ πια άλλαξα πόσους παρτενέρ. 5, 6, εννοείς πολλούς άντρες. Πολλούς, πολλούς. Πάρα πολλούς. Είμα γι' αυτό λέει ήταν η πέτρα του σκανδάλου, ε. Βέβαια. Εγώ καημένη μου να πιστεί όλο μαζί σου ήμουνα. Με τέτοιο γλυκό πλάσμα, πού να πας να κάνεις κάτι άλλο. Όλοι δύο. Είχα τη μάνα σου, την μέβαλε και έβγαζα τα ντερά με. Καταπιεσμένος από τη μαμά του. Όχι, καλά. Ήταν η μέρη μεταξά. Έπαιζε η μέρη μεταξά. Δεν έπαιζε εσύ στο... Η μέρη μεταξά. Η μέρη μεταξά έπαιζε, η πεθαρά μου. Και αυτό έγινε... Όλα απαιτήσεις είχα τον Κακομοίρη. Τον είχαμε και δούλευε εκεί πέρα. Και όλο θέλαμε το ένα. Συνέχεια κάναμε κάτι εκεί και γέμιζα σπηριά, φλίκτενες. Μόλις έβλεπα την πεθαρά μου, γέμιζα σπηριά ολόκληρος. Και εγώ ήμουν ολόκληρος με την πεθαρά μου. Ένα είχε το πολύ εντυπωσιακό έμεγα και αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό. Γιατί δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς τη γυναίκα μου και χωρίς την πεθερά μου. Την γυναίκα μου είναι από τους άντρες, την πεθερά μου δεν το έλεγα. Ο Αντωνάκης ήταν από τους άντρες που ζητούσε καταπίεση. Ο Αντωνάκης τελικά ήταν τελικά ο τρίτος ρόλος και αυτός που έπαιξα στη γειτονιά. Γιατί ο πρώτος ρόλος που θα έπρεπε να παίξω στη γειτονιά ήταν αυτός που έπαιξε ο Μάκης. Που είχε γραφτεί για μένα για τον κινηματογράφο. Ακούσε, γυναίκα, ήρθα. Καλώς το, ναι. Καλώς όρισα, ε. Μα πάει θωρώ της παρέα, την κυρία Φίλιππα. Τι κάνεις, μωρέ. Καλά είσαι. Μια χαρά. Ένα μήνα ήμουν στην Κρήτη, κυρία Φίλιππα. Και ξάνηκα εκεί πέρα τα... Τα οζά, γιατί εδώ με το κρέας, μην τρώτε το ένα, μην τρώτε τ' άλλο. Ευτυχώς το έχω τακτοποιήσει εγώ το θέμα και έχουμε τα ρυφάκια μας. Τι άλλο κάνετε, πάει. Τι να κάνω, καλά είμαι. Πόσα χρόνια έχω να είστε εδώ, πάρη μου. Στο πατσίχη μου. Εντάξει, θα μιλήσουμε έχουμε τα χρόνια. Να δοθούμε πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν από τη γειτονιά. Κάπου τον είχα δει σε μια δεξίωση, κάπου είχαμε συναντηθεί, τα είχαμε πει λιγάκι, αλλά δεν προλάβαμε να τα πούμε κανονικά. Πάντως η γειτονιά ήταν ένα από τα. Θρυλικά μπορούμε να πούμε σίριαλς που έχει αφήσει εποχή και άλλα, όχι μόνο η γειτονιά. Να φανταστείς ότι ο κόσμος, οι γειτονιές όλες αφήναν τις δουλειές τους για να πάνε να δουν τη γειτονιά. Οι Έλληνες. Οι Έλληνες. Καλά, τι λέμε για τους ξένους. Γιατί σήμερα ό,τι κάνουν στην τηλεόραση, για να πούμε και την καθαρή αλήθεια, είναι για τους άλλους να πει. Τώρα μου λένε εμένα, από ερχόμουν πάνω, μα μου λέει γιατί έρχεσαι εσά. Λέω σου τόσο άλλο δαπούς να κυκλοφορεί και να θέλει. Κατάλαβες τι θα κάνουμε. Και μου λέει ο Κώστας, έλα Γιάννη να παίξουμε να βάλουμε το Μικέ μέσα. Βάλω το Μικέ. Δοκιμασμένη δεν μπορώ συνταγή. Να κάνω τώρα, λέω το Μικέ, άσε με ρε Κώστα, να χαρίσω ότι αγαπάς, δεν μπορώ το ξανακάνω αυτό το πράγμα. Όχι, μου λέει, θα κάνω. Λέω, έχω μια μαθήτρια, την είχα μαθήτρια στη δραματική σχολή. Αυτή είναι η Δεσποινής Ρέα Κατσιφάρα. Κατσιφάρα με παρούσα. Η οποία θα μπορεί να παίξει τέλεια το Μικέ. Το σε θηλυκή έκδοση, ναι. Να μιλήσουμε για τους πολλούς ηθοποιούς που έπαιξαν στη γειτονιά. Ναι. Πάρα πολλοί κόσμος πέρασε, όλο το ελληνικό θέατρο. Ήταν και 7 χρόνια όμως. Ναι, 7 χρόνια. Και να πούμε κάποια ονόματα, γιατί αξίζει να τα θυμηθούμε. Για αρχίστε να λέτε. Και δεν είναι εδώ σήμερα. Για να μην το ξεχάσω, ναι, η Μαρία Φωκά. Ο Μαρία Φωκά. Ο Πανταζής ο Πέτρος. Ο Πανταζής ο Πέτρος. Ο Γιάννης ο Αργύρης. Μαρία Φωκά. Ήταν και Φιλιππίνη. Βεβαίω. Η Μαρία Φωκά. Μαρία Φωκά και η Δελακοβία. Η Δελακοβία. Η Δελακοβία. Ο Ρεφελιάδης. Πέρασε η Νόρα. Η Νόρα Βαρσάμ νομίζω πέρασε. Ο Πάρης Λαμπράκος. Ο Τέλης ο Ζώτος. Ο Γιώργος Ζαχαριάδης. Ο Γιώργος Ζαχαριάδης. Η Αμφή Καριοφίλη. Ναι.
που έκανε τη Χαρίκλια. Πάρα πολλοί κόσμοι. Πάντε οι δυνάμει να φέρνουν όπλα. Όλο το ελληνικό θέατρο. Ο Μπάμπη ο Ανθόπουλο. Βέβαια, ο Μπάμπη. Ο Σιλικατζή. Ο Σιλικατζή. Ο Κώστα ο Φλωράτο. Ναι, τον είδαμε κιόλα. Γύρνα και πίσω, να την δούμε. Να, που λέγαμε. Η Φωκά, αυτό ποιο είναι. Ο Πανταζή. Ο Πανταζή. Και η σύζυγό του, η Τωρίνη, πώ λέγεται. Η Έλλη. Η Έλλη. Καλλιγεράκη. Καλλιγεράκη ήταν από στάρ, καλλιγεράκη στάρ τότε. Είχαν δημιουργηθεί μεγακλή μου παρατράγουδα αισθηματική φύσεω. Κοίταξε. Κυρία Κοστούρα, συζητάμε κάτι πολύ σοβαρό αυτό με τον κύριο Βιντιάδη. Αισθηματικά πολλά. Για πες με. Ποιο μου. Ονόματα δεν λέω ποτέ. Μεγακλή. Θα μου τα πει όλα. Γιατί δεν τα λες. Ησυχία, παιδιά, μιλάμε. Μεταξύ μας όμως. Πολλά. Για πέρα. Να ακούσουμε κι εμείς. Ωραία μου. Η Καστούρα, η Καστούρα. Η Σάσα. Και η Γκη. Για να δούμε τι θα πει. Δεν μας ακούνε. Για να δούμε τι θα πει. Ποτέ δεν λέω ονόματα. Εγώ λέω ονόματα. Δεν είπα τι θα πεις, εδώ μπροστά, ένα μυστικό, ένα μυστικό. Ερωτοϊκό τέτοιο. Πάντως και τα κοριτσάκια ήταν ξετρελαμένα με τον Καφάση, έτσι δεν είναι. Μισό λεπτό μιλάει για εσάς, κυρία μου, μισό λεπτό. Ξετρελαμένα όλα τα κοριτσιά. Έξω από το στούντιο, να τα κοριτσάκια. Γεμάτα, βέβαια. Σοβαρά. Ναι. Σου έκανε εντύπωση αυτό το Ιωνάθαν, σου φάνηκε περίεργο, γιατί να λέγε εσάς και να μην λέγε Γιώργος, Γιάννης, εγώ. Δεν σου φάνηκε περίεργο. Δεν μου έκανε εντύπωση, γιατί υποτίθεται ότι ήταν το ψευδόνυμο που διάλεγα για να πάω να κάνω οντισιόν στα Σκυλάδικα, για να μην με παίρνει χαμπάρι ο αδερφός μου. Ναι, ναι. Και πηγαίνω με ψευδόνυμο τώρα. Αλλά το Ιωνάθαν και μετά μου γίνε θιάλτης, γιατί έπαψα πια να είμαι ο Κώστας και ήμουν ο Ιωνάθαν. Ιωνάθαν. Είχα ένα δώρα στις γιορτές μου. Νόμιζα πια ότι με λένε, είχα και το Λευτέρης. Μάλιστα. Λευτέρης ήταν το πραγματικό. Το κανονικό μου. Ναι. Το κατσαούνε. Του Σύρια, το κατσαούνεϊκο, ας πούμε. Συν το ψευδό. Ήταν ενοχλητικό, θα έλεγα. Από ένα σημείο και μετά. Όταν πεζόταν η γειτονιά, ο κόσμος χανόταν, γιατί έπρεπε να δει. Το Σύριο ήταν φοβερά αγαπητό. Και τους ήρωες αυτούς τους είχαν ταυτίσει με τον εαυτό τους, με τη ζωή τους. Γιατί ήταν ιστορίες καθημερινές, ξέρεις, ήταν ιστορίες που τους αφορούσαν. Δεν ήταν εξωπραγματικά. Και θυμάμαι, τότε μόλις είχαμε παντρευτεί με τον Χρήστο, ένα από αυτά που θυμάμαι. Και πάει ένας φίλος του πατέρα μου και τον ευρίσκει και του λέει, καλά βρε Παναγιώτη, δεν βλέπεις ότι αυτός ο αλήτης δέρνει την κόρη σου, τη σκοτώνει. Ο πατέρας του μυρό του πήγε στον Χρήστο. Λέει, δέρνει την κόρη μου. Λέει, καλά δεν το βλέπεις. Του λέει, δηλαδή εσύ δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Λέει, όχι, λέει, πρώτη φορά το ακούω, λέει, σοβαρολογεί. Λέει, καλά, λέει, όλος ο κόσμος λέει, το βλέπει, εσύ δεν το βλέπεις. Τι να δω ρε παιδί μου λέει, δέρνει ο Χρήστος την Κική. Ποιος Χρήστος ρε του λέει, στην τηλεόραση αυτός. Βρε παράδομο που και ο πατέρας μου είχε γίνει έξαλλος. Το πίστευαν ο κόσμος ότι πραγματικά αυτός επειδή με έδερε ότι ήταν ο Χρήστος. Νομίζω το είχε πιάσει ο Κώστας ο Μακαρίτης στο ιδανικό σημείο της γειτονιάς μου, ήταν καθαρά για Έλληνες. Και ήταν μια ψυχούλα ο άνθρωπος. Θυμάμαι, ερχόταν στο. Έτσι, την πόρτα έπαιρνε στο στούντιο, στο πλατό. Όταν είχαμε γίνει φίλοι πια, και μου λέγε, μόλις τελειώσεις, τα έχω έτοιμα. Γιατί μαζεύουσα και τέτοια, είχαμε ένα μπαράκι εκεί, ας πούμε. Να πει με το ούζο, πήραμε το ούζο μας και έφευγε. Χωρίς να επεμβαίνει πουθενά. Απλώς έβλεπε. Δεν είπε ποτέ σε κανέναν, έτσι θα το πεις, αλλιώς θα το πεις. Είχες ικανότητα να το πεις, το έλεγες. Δεν είχες ικανότητα, δεν το έλεγες, τελείωνες. Φιλίες αναπτύχθηκαν μέσα στα γυρίσματα, στη διάρκεια των γυρισμάτων. Δεν κάποιοι γίνατε κολλητοί. Δεν φιλίες μέσα στα γυρίσματα. Δεν ήθελα να μου το πεις αυτό. Δεν αναπτύσσονται ποτέ φιλίες μέσα στα γυρίσματα. Όχι, μην το λες αυτό. Τι είναι καλά αυτό. Ναι, εγώ με διαφωνώ.
Δεν έχει σημασία. Η μηχανή του χρόνου φταίει τώρα. Μας έχει παρασύρει, ο καθένας έχει τα δικά του. Αυτό είναι. Λοιπόν, να σου πω. Κάθε φορά που έρχονταν ένα καινούριο πρόσωπο. Στο σύριαλ. Ο Πρετεντέρης κάθε φορά που έφερε ένα καινούριο πρόσωπο και λιγουλάκι επώνυμο, παθαίνανε νταράκουλο όλοι πού θα μπει το όνομα. Πόσα λεφτά θα πάρει, πού θα μπει το όνομα, αν μπει παρακάτω, παραπάνω. Λογικά είναι αυτά όμως, αν τυχόν συνέβαινε. Δεν συνέβαινε. Δεν συνέβαινε. Κυρία Ζέζα, δεν συνέβαινε. Όχι, διαφωνώ κόσμο. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Ούτε κι εγώ. Διαφωνώ ειλικρινά και μιλάω με ειλικρινά. Έχω και μερικά κλίμα. Ίσως γινόταν, δύο λεπτά. Παρόλο που απουσιάζει, θα πω κάτι. Ο Μάκης ο Δεμήρης, γιατί έφυγε από την εκπομπή. Τι, ο Μάκης έφυγε νωρίτερα. Δεν τελείωσε με το Μάκη η εκπομπή, ούτε με τη Σάσα, ούτε με μένα, ούτε με την Καλτιά, ούτε με αυτοί που τέλειωσαν την γειτονιά ήταν. Δεν το είχα ακούσει ποτέ, δεν είχα πάρει. Γιατί ακριβώς δεν παίρνανε χρήματα που έπρεπε. Παίρνανε 500 λεπτά που φεύγανε 200 στα ταξί και στο καφέ. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Η μόνη φιλία η οποία αναπτύχθηκε και κρατάει μέχρι σήμερα είναι τη Καστούρα και εμένα. Με κανέναν άλλο. Όχι, έχω και εγώ με την Έλλη και με την πολύ μεγάλο λάθος και με συγχωρείς πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο Κώστας έχει πιάσει το νόημα μιας τέτοιας εκπομπής. Κυρία Γκίνη λέμε, έχει πιάσει το νόημα μιας τέτοιας εκπομπής, προσπαθεί να ανάψει συνεχώς φωτιές για να μπορεί η συζήτηση να μπαίνει σε ένα δρόμο. Δεν το λέει. Αυτή η γκρίνια με το οικονομικό γινόταν. Πάντα γίνεται και πάντα θα γίνεται. Αυτό και δεν είναι γραφή. Εκεί τα ονόματα παιδικό είναι. Να μιλήσει η τηλεοπτική διεύθυνση, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λίγο σεβασμό. Δεν είναι θέμα μεταξύ ηθοποιών και ηθοποιών. Υπάρχουν πάντοτε και θα υπάρχουν. Και θα υπάρχουν. Όμως, επιτρέψτε μου, γιατί είμαι πολλά χρόνια στον χώρο. Εάν υπήρχαν διαφορές που θα μπει το όνομα, μιλάμε για ποσοστό 1:1000. Σήμερα είναι 1000 της χιλίας. Αυτή είναι η διαφορά. Και μόνο αυτό. Ο Κώστας κρατούσε ισορροπίες και πάνω απ' όλα σεβόταν τους πάντες. Και βεβαίως. Ο Κώστας ο Πρετεντέρης έχει ανοίξει το δρόμο σε πάρα πολλούς. Και νιώθω ιδιαίτερα τυχερός που βρέθηκα στο δρόμο του Κώστα Πρετεντέρη και για 8,5 ολόκληρα χρόνια τον παρακολούθησα από πολύ κοντά, υπήρξα πολύ φίλος με τον Κώστα, βγαίναμε τα βράδια μαζί, τρώγαμε μαζί, τα ξέρεις εσύ Κώστα πολύ καλά. Κάναμε πάρα πολλές σειρές, όχι μόνο τη γειτονιά, με τεράστια επιτυχία και ό,τι έχω εφοδιαστεί έτσι από το χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης, σε όλους τους τομείς, τα οφείλω στον Κώστα τον Πρετεντέρη. Ποτέ δεν θυμάμαι όμως ότι να υπήρχαν ηθοποιοί οι οποίοι να είχαν τσακωθεί γιατί το όνομα της Σάσας θα ήταν πιο πάνω ή πιο κάτω. Γιατί αν θυμάστε καλά τα ονόματα βγαίνανε, δεν βγαίνανε με αυτό πλαίσια. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω με πλαίσια και ειδικά. Πώς βγαίνουν τα ονόματα. Υπάρχουν οι τίτλοι. Ούτε το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καθόλου τίποτα. Ούτε θυμάμαι ποτέ να έχει δημιουργηθεί κάποιο τέτοιο θέμα. Ποτέ. Ποτέ θέμα. Ποτέ. Δεν δημιουργούσε προβλήματα ή ότι τσακωνόμαστε για τα ονόματα. Εάν υπήρχαν καλλιτέχνες. Εγώ άλλο είπα προηγουμένως, είπα αν υπήρχε κάποιος ή κάποιοι καλλιτέχνες που έθεταν θέμα σειράς ονόματος, μιλάμε για περίπτωση 1:1000. Σήμερα είναι όλοι. Θέλω δηλαδή να ρωτήσω... σε ένα θέατρο παίζουν 10 άτομα και θέλουν και οι 10 να είναι πρώτοι. Κύριε Διευθυντά. Αυτό δεν παίζει κανένας. Ο ένας είναι συμμετοχή, ο άλλος είναι guest, ο άλλος είναι εμφυλική. Κύριε Διευθυντά, με ρωτήσω την κυρία Σαμπάχ. Ο σύζυγός σας, κυρία Σαμπάχ, ο αγαπητός Δημήτρης Νικολαίδης που έφυγε νωρίς, ερχόταν τότε στα γυρίσματα. Αμέ, σε κριτικάριζε. Ναι. Πώς δεν ερχόταν. Ερχόταν, μα αυτή ήταν όλη μια παρέα. Καλέ, με τον Κώστα ήταν 15 φορές την ημέρα τηλεφωνούσαν. Συζούσανε. Μάλιστα. Αυτό από την δήλωση. Εγώ εκεί γνώρισα τον κύριο Νικολαίδη. Ερχόταν και με Ελίτ, έφερε και την ελληνικιά μου. Εκείνη εκεί η Λένορμαν, το είσοδο τη που ανοίγανε την Τζαμάρη, τι ήταν σπίτι μα εκεί που βαθόμαστε. Τους καφέδες. Κριτική του Νικολαίδη ποια ήταν για το ρόλο σου. Τι σου έλεγε, σου έκανε μάθημα, σου έλεγε πως πρέπει να είσαι, τι πρέπει να αποφεύγεις, γιατί σκηνοθέτησε. Δεν μου έλεγε τίποτα. Τίποτα.
Και σου ήταν απλά ως ερωτευμένος μαζί σου, τίποτα άλλο. Δεν μου έλεγε τίποτα για ρόλους και τέτοια, ξέρω εγώ γιατί δεν μου έλεγε. Μόνο που καμιά φορά, στο τραγούδι καμιά φορά, αν μου έλεγε μια κουβέντα, κακό θα μου έλεγε, θα μου έλεγε μπράβο. Και θυμάμαι μια φορά που του είχα πει εγώ, καλά βρε Δημητράκη, θυμάμαι το Μιλόρι ήταν και μου λέει, έκανε αυτό στο φινάλε. Λέω, βρε Δημήτρη μου, μα τίποτε καλό δεν κάνω. Μόνο θα μου πει όταν θα κάνω κάτι που λες δεν είναι καλό. Δεν ήταν τέλειο δηλαδή. Και γυρίζει και μου λέει, όλοι σε χαϊδολογάνε. Όλοι σου λένε μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κάποιο πρέπει να, να σου λέει να σε βάζει και στη θέση. Σωστό κυρίω. Ο Καλαβρούζος. Είμαστε τελείω σε διαφορετικού χώρου και έτσι δεν έτυχε ποτέ να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε σχόλια και κριτικέ. Αλλά θυμάμαι το εξή. Θυμάμαι μια ωραία σκηνή που είχαμε τη Σάσα. Πολύ δύσκολη, αλλά πολύ όμορφη. Και απλή στα λόγια. Σκηνή μίσους μεταξύ σας. Όχι, όχι. Έπρεπε να έχω μία συνάντηση, να την καταστήσω πολύ προσεκτική, που θα έμπαινε στο σπίτι μας, ότι τη δέχομαι, αλλά είμαι κι εγώ. Κάναμε πρόβες. Πήγαινε, δεν πήγαινε η σκηνή, γιατί η Σάσα ήταν εκνευρισμένη πίσω από το παραβάν, από το σκηνικό. Ναι. Ήταν ο Φιλίππου. Φιλίππου λέγοντας. Παύλος Φιλίππος, σύζυγος της Άσας. Ο οποίος ποτέ δεν ανακατευότανε, ποτέ δεν εμφανιζότανε μαζί της πουθενά, αλλά από κοντά δεν την άφηνε βήμα πάντα από πίσω. Το μάθαινε μετά. Εγώ δεν την αντιληφθεί. Είμαι στο διάλειμμα, αλλά και σκηνή δεν την ξέρω. Ακριβώς. Αυτή δεν είχε πάρει είδηση αυτό το πράγμα. Πάει να μου φέρει, να με σερβίρει και το χέρι να πηγαίνει έτσι. Ένα πιατάκι με γλυκό του κουταλιού. Να πηγαίνει έτσι. Μην τρέμεις, κοπέλα μου, της λέω. Μην τρέμεις, μην τρέμεις. Θα συνηθίσεις, θα σου μάθω εγώ πώς πρέπει να σερβίρουν. Τάχα, σε αυτή με βλέπει. Ξεράθηκε. Αυτό δεν ήταν με σκηνή. Α, ήταν εκτός σκηνής. Βέβαια. Γιατί είχε πιάσει το μάτι στον Παύλο. Εγώ δεν ήξερα ότι συνέβαινε αυτό το πράγμα. Λέω, θα είναι τσακωμένοι, ποιος ξέρει τώρα τι έχει να γίνει. Λαβέρα συνέπειες στον σύζυγο. Αλλά μετά που την έπιασα και το πρόσθεσα αυτό το πράγμα, πήρε ανάσα η Σάζα, η καημένη. Και τελειώσαμε πανέμορφα τη σκηνή. Εσύ, κοριτσάκι μου, δεν είχες σύζυγο τότε. Εγώ. Αρβινιαστικό. Α, αυτό δεν ήταν εντάξει, εκτός συναγωνισμού. Δεν σε καταπίεζε, δεν σε έλεγχε τίποτα. Εξωσχολικό. Εξωσχολικό. Ο οποίος δεσμός ασκούσε κριτική. Του άρεσε αυτό που... Αρνητικός ήταν. Επειδή ήσουν διάσημοι, δεν σε αγαπούσε ο κόσμος, επειδή έκανε σουξέ. Εσύ, Νέλη, είχες τίποτα εκείνο το διάστημα που να σε... Εγώ δεν προλάβαινα να έχω, γιατί δούλευα πάρα πολύ. Θέατρο, τηλεόραση, κέντρο κτλ. Δεν προλάβαινα. Πραγματικά δεν προλάβαινα. Δεν και τα κείμενα πολλές φορές, θυμάμαι έτσι, αν είχα μία-δύο ώρες να κοιμηθώ, έβαζα το κείμενο εδώ και διάβαζα κάπως έτσι, τάκ, και μετά κοιμόμουν. Θυμάμαι ο Δημητράκης έλεγε ότι οι άνθρωποι που κάνουν παρέα με κοπέλες του θεάτρου πρέπει να έχουν τεράστια αντοχή για να μπορέσουν να τις περιμένουν να τελειώσουν και από το θέατρο. Και να τούμπαλοι, για να τις δούνε κάποτε, μα για να τις δούνε κάποτε. Κυρίως, να κάτσουν μαζί τους. Μα πολύ λίγοι ευτυχισμένοι γάμοι υπάρχουν στο θέατρο. Αυτό το ξέρετε όλοι. Οι θεατρίνες είναι λίγο δύσκολο να παντρευτούν έτσι. Να παντρευτούν και καλά, να παραμείνουν και να ευτυχίσουν. Ναι. Και καιρό, τα τελευταία χρόνια βλέπω έτσι μία πρόοδο σε αυτό το θέμα. Πραγματικά γιατί έχουμε υπογεννητικότητα πολύ μεγάλη. Τώρα τελευταία τα κορίτσια έτσι δεν δίνουν και πολύ μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω γιατί. Βρίσκουν καιρό. Τα κάνουν όλα. Είναι πιο εύκολα ναι, τα πράγματα. Ναι, δεν ξέρω, ίσως είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Ίσως πληρώνονται καλύτερα, αμείβονται καλύτερα. Ίσως έχουν και οι άντρες πιο κατανόηση. Σε εμάς δεν ξέρω, δεν υπήρχε αυτό το να πράγμα. Να ρωτήσω κάτι το Μεγακλή. Αν δει κανείς σήμερα τη γειτονιά, κάποια επεισόδια της γειτονιάς, καταλαβαίνει, παίρνει μυρωδιά του πώς ήταν η Ελλάδα το 72, το 73 κλπ. Σήμερα πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει ένα serial κάτι, μια εκπομπή που βλέποντάς την κάποιος μετά από 20-30 χρόνια να καταλάβει πώς ήταν η Ελλάδα του σήμερα. Για σήμερα. Τι ρωτάω, Για σήμερα. Όχι, δεν θα σε απαντήσει. Καταρχήν, η εποχή εκείνη ήταν ότι καταρχήν ο Κώστας Πρετεντέρης έγραφε καθημερινά. Άρα κατανοητά. Ναι. Άρα επίκαιρα. Άρα επίκαιρα. Σήμερα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, σαφώς. Αλλά δεν είναι μόνιμες. Ο Πρετεντέρης ήταν μόνιμα στην επιτυχία. Γιατί ήξερε τον Έλληνα.
Πάντα. Γιατί αυτά που έλεγαν οι ηθοποιοί ήμασταν εμείς όλοι. Βέβαια, βέβαια. Αυτός που τα παρακολουθούσε καταλάβαινε αμέσως τι λέγαν οι ηθοποιοί. Το τι λέγαν ζήσει, τα κείμενα. Το είχε στο σπίτι του αυτό το πράγμα. Σήμερα, πέραν των εξαιρέσεων... Επειδή είχε κουραστεί πολύ το χέρι του από το πολύ το γράψιμο, έκανε, δεν έγραφε. Αλλά ούτε υπαγόρευε τι. Τα έλεγε. Ναι, τα έχει μόνο στο μαγνητόφωνο, αλλά ναι, θα σου πω κάτι που ίσως δεν το ξέρουν τα παιδιά. Ο Κώστας, επειδή από το πρωί ως τη νύχτα μαζί ήμασταν, είχε κάτι πολύ σημαντικό. Άκουγε. Πήγαινε στον κρεοπόλη της γειτονιάς του. Όχι, στον κρεοπόλη της γειτονιάς του, στο μανάβι που ήταν κάτω από το σπίτι του. Και οι ρόλοι όλοι αλλάζανε από τις απόψεις και... Ήτανε μέσα στα πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κάποιος να ακούει. Και τη γλώσσα μιλιέται στην εποχή του. Σήμερα είμαστε... Σήμερα είμαστε κουφοί. Είμαστε κουφοί. Πρώτα απ' όλα ήταν θεατρικός συγγραφέας και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ήταν άνθρωπος ο οποίος έγραφε στο θέατρο, που ήταν ένα άμεσο θέαμα. Άρα ήξερε και την οικονομία του λόγου και όλα. Έγραφε ηθογραφία. Και αυτή τη στιγμή η γειτονιά, αν υπήρχε, ήταν ηθογραφία με όλη τη σημασία της λέξης. Κρίμα αυτό το πράγμα. Διότι υπήρχαν τότε ακόμη αυτά τα απομεινάρια της παλιάς γειτονιάς, γι' αυτό και είχε απήχηση στον κόσμο. Με τα σπίτια που κατεδαφιζόταν, μια τάξη που πήγαινε πιο κάτω και αναδιόταν μια άλλη τάξη καινούργιων ανθρώπων που είχαν άλλο αντικείμενο, το χρήμα, την αντιπαροχή, το... Γι' αυτό και είχε την επιτυχία. Όλη αυτή η Ελλάδα που βγήκε μετά το 60. Τελικά το τελευταίο επεισόδιο που τέλειωσε η γειτονιά ήταν με το γάμο το δικό μας. Τέλειωσε αισιόδοξα, όμορφα. Είχαμε όργανα, γλέδια, πήγαμε τσιρακές. Έγινε... Κανονικό κριτικό γλέντι, παιδάκι. Τα να λέμε εδώ. Και όταν λέμε γλέντι, λέμε Κρήτη, να τελεύομαι. Ναι, έγινε μια πολύ ωραία παρουσίαση στο τέλος. Είχαν μαζευτεί όλοι που παίξανε στη γειτονιά, όλοι οι συντελεστές. Θυμάσαι που κάνανε κάτι τσίχλες και μας βάζανε τις φωτογραφιούλες στις τσίχλες μέσα. Μπράβο. Σε τσίχλες, ναι, και θέλανε να σε παιχνίδια. Ναι, σε παιχνίδια θέλανε να μας κάνουν κουκλίτσες. Και υπήρχε άνθρωπος που εκτύπησε. Ο Αντογιαννάκης μου, ρε, θυμάσαι το. Ναι. Εκτύπησε, δικηγόρος φίλος μας. Εκτύπησε ξένο σπίτι και λέει: με συγχωρείτε. Λέει: ορίστε τι θέλετε. Λέει: δεν προλαβαίνω να πάω στο σπίτι. Να μπω να δω τη γειτονιά. Πέρασε, άνθρωπέ μου. Γινόταν, του λέει. Και κάτσαμε και τις ρακές. Χαμός. Η Μαρία Φωκά δεν ήταν συγκλονιστική ως Δελακοβία. Η Μαρία Φωκά είναι μια πολύ μεγάλη ηθοποιός. Και στα χέρια ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας σαν τον Κώστα του Πρετεντέρη. Μπόρεσε να αναδείξει το ταλέντο. Γιατί και οι διάλογοι του Κώστα μαθευόντουσαν πολύ γρήγορα. Πάρα. Γιατί ήταν κατατοϊκός και των αγκαίων όλων μας. Δεν ήταν σωστοί, ήταν αληθινοί άνθρωποι. Δεν ήταν ψεύτικοι. Δεν ήταν ψεύτικοι. Ούτε έλεγε. Βέβαια οι σκηνές ήταν τεράστιες, μακρόσιτες και αυτές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και ήταν πρόβλημα για να τους μάθεις και αυτά. Αλλά μαθευόντουσαν πολύ πιο εύκολα από οποιοδήποτε άλλο συγγραφέα. Ήταν αληθινή. Το βράδυ το μυαλό σου κάτι σκέφτηκε, κάτι θέλεις να πεις τώρα, πες το. Σε βλέπω. Όχι, εσύ είσαι καλό παιδί. Όχι. θέλω να πω ότι και τελείως ατάλλαντος να ήσουν άμα είχες τα κείμενα του Πρετεντέρη. Ναι. Ναι, πολύ όμως, περισσότερο αν είσαι όμως εγώ όμως. Εγώ όμως να συμπληρώσω κάτι, χωρίς να σημαίνει ότι θέλω να ευλογήσω τα γένια μας. Ο Πρετεντέρης πρόσεχε ποιους θα πάει όμως στη γειτονιά. Απόλυτα. Ήξερε ότι εμείς ήμασταν θεατρινάκια. Εγώ το λέω αυτό τώρα. Ποντάριζε δηλαδή και σε σίγουρα άλογα. Βεβαίως ήξερε, δεν έπαιρνε κάποιον επειδή κάποιος του είπε πάρτονε έτσι τυχαία. Βέβαια. Ήξερε ποιους έπαιρνε, για όνομα του Θεού. Τότε βγαίναμε από το θέατρο στην τηλεόραση. Τηλεόραση ήταν καινούριο είδος. Και ήθελε προσοχή. Να ρωτήσω κάτι αδιάκριτο. Δηλαδή ποτέ δεν ήρθε ο Βιντιάδης να πει έχω μια καλή κοπέλα. Όχι, δεν το έκανε καλαντούχα, ποτέ. Ο Βιντιάδης τέτοιο πράγμα ποτέ στη ζωή του. Αποκλείεται. Σιγά μην την έφερνε στο στούντιο την κοπέλα ο Βιντιάδης. Αλλού μπορούσε να την πάρει στο στούντιο ποτέ. Εγώ ρωτάω, θέλω να μάθω. Όχι, λέει. Λοιπόν,
Για του λόγου του αληθές. Όλοι μας δουλεύαμε στο θέατρο. Ναι. Λοιπόν, μια ωραία πρωία έχει το, δίνει ένα κείμενο ο Πρετεντέρης, ο Κώστας, ο αγαπημένος μου Κώστας, σε μία όνομα και μη χωριό, για να το βγάλει αμέσως, δηλαδή σε μία ώρα, στα παιχνιδίσματα. Mm. Δεν μπορεί να το βγάλει. Με κάνει μία δύναμη, γιατί έχει και μουσική, είχε και πρόζα. Δεν γινότανε. Ήταν σαν ένα κέντρο και συμπαθησίων να βγει. Λοιπόν, ποιο θα πάρουμε αυτή τα αφήνει το κείμενο και φεύγει. Εξαφανίζεται. Η εκπομπή όμως έπρεπε να γραφτεί. Παίρνει τηλέφωνο ο Κώστας, του είπε το Πρετεντέρη ότι έχω την Καστούρα, έτσι μπήκα εγώ στη γειτονιά. Από εκεί ξεκίνησε και έκανε αυτή την αντιδιαστολή μεταξύ πλουσίων και φτωχών, κατά κάποιο τρόπο, οι οποίοι πλούσιοι ήταν πάλι καλοί. Δεν υπήρχε κακός. Ξεπεσμένοι μεν, μπορεί να ήταν κάποιες παραξενίες, αλλά ήταν όλοι καλοί. Έδειχνε άλλου είδους. Ο Βάσος Ατριανός ήταν ο... Χρωστάω στον Κώστα, δηλαδή, το γεγονός. Ο εγγονός της Δελακοβία. Στον Κώστα χρωστάω το τραγούδι, στον Κώστα χρωστάω και το γεγονός ότι ήμουνα στο... Χρωστάω, αλλά δεν λες. Ξοφλήσεις. Δηλαδή, τι άλλο να ξεχρεώσω από τη φιλία τόσων ετών. Όλοι οι ηθοποιοί χρωστάνε στον Κώστα το Πρετεντέρη. Ναι, ναι, όλοι χρωστάνε. Και όλος ο ελληνικός λαός του οφείλει πάρα πολύ πολλά. Πολύ ωραία στιγμή. Και το θέατρο του οφείλει πολλά. Βεβαίως. Ο κινηματογράφος και τα τραγούδια και ακόμα. Και τα τραγούδια. Και η τηλεόραση. Mm-hmm. Γιατί ο Κώστας έβλεπε θέατρο. Πήγαινε και έβλεπε όλες τις παραστάσεις. Και έκρινε τους ηθοποιούς. Ο Μεγακλής ξέρει πολύ καλά. Και μετά τα συζητούσαμε. Τα βλέπε, τα έκανε, τα ένιωθε. Και δεν έκανε το λάθος αυτό που λες, να αναθέσει σε κάποιον να παίξει ένα ρόλο που ήξερε ότι θα τον παίξει. Και ταλέντο άλλο. Όχι, δεν είχε. Και ήξερε τι θα κάνει. Ο Κώστας ήταν μεγάλος. Μα γι' αυτό έχει και επιτυχία η σειρά. Μεγακλή. Εγώ για ένα επεισόδιο δεν είχα. Για ένα επεισόδιο. Για ένα επεισόδιο. Καλά το θυμάμαι. Και βέβαια. Για ένα επεισόδιο. Ναι. Ένα πέρασμα θα έκανα από τη γειτονιά και ξαφνικά με έβλεπε ο Γιασός. Έτσι δεν είναι. Και σαλτάριζε. Άρεσε όμω και. Για μισό λεπτό να ρωτήσω τον κάμερα μα τη εποχή εκείνη, τον κύριο Φατούρο. Εσείς οι τεχνικοί, οι άνθρωποι που γυρίζατε το σύριαλ, δεν ερωτευόσασταν αυτές τις γυναίκες? Μη μου πεις, όχι, δεν θα σας πιστεύω. Είμαστε φίλοι μας πίσω. Ας τις φιλίες τώρα, ρωτάω άλλο πράγμα. Ναι. Δεν τις ερωτευόσασταν. Τα τσιζουμερές, ωραίες που ήταν. Οι περισσότεροι ήταν παντρεμένοι. Α, και αυτό σα εμπόδιζε, λέει. Και εμείς παντρεμένοι τότε. Α, και εσείς παντρεμένοι. Τότε να μην συνεχίσω την ερώτηση. Οπότε δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε τελάζι. Το μόνο που θυμάμαι. Ναι, το μόνο που θυμάμαι, λέει. Την ώρα που γινόταν τα γυρίσματα, και αυτή ήταν μέσα βέβαια στο πλατό, ο Μεγακλής ήταν απάνω και με τον Κώστα, τον Πρετεντέρη δίπλα και αυτά. Κάποια στιγμή όταν είδα κάποιες δεξιώσεις, κάποιοι αραβώνες που κάναμε και κοίταμε ένα κάρο τσούρμο, 10-15 ηθοποιοί μπαίνανε, βγαίνανε, πόρτες ανοίγανε, πόρτες αυτό. Ακούγαμε το Μεγακλή και παιδιά, σώστε, κάποια πόρτα θα ανοίξει, κάποιος θα μπει. Βρείτε τον. Διότι μία έμπαινε από εδώ, μία έμπαινε άλλος από εκεί, άλλος έμπαινε από εκεί, έφερε τα αυτά. Όποια πόρτα ανοίξει και ψάχναμε τώρα να δούμε, επειδή ήταν έτσι, να δούμε ποια πόρτα θα ανοίξει. Εποπτείαμε βέβαια. Και τηλεόραση, εποπτείαμε. Γιατί δεν έπρεπε να σταματήσει. Γιατί όλο αυτό το κομφούζι ήταν πού ξανά τα πιάτα έξω, ξανά τα πιάτα. Έπρεπε να καταγραφεί. Οι μηχανές σταματούσαν. Για τέτοιες ώρες που περιμένουν. Ζεστενόντουσαν. Ναι, χαλάγανε. Χαλάγανε. Έλα και ονόμαστε τον κούρα του. Στα καμπαρίνια γινόταν. Κάτσε μισό λεπτό. Ποιες μηχανές? Καλή μηχανή, λέει. Η μηχανή, λέει. Τρεις. Ξεκινούσαμε με τρεις. Καλένας ένας, καλέ. Να μιλήσω ειδικό. Ξεκινούσαμε με τρεις. Αυτό. Και αρχίζαμε με μία. Καλό. Και ερχόταν. Θυμάμαι μία κάμερα. Το τρυπόδι ήταν χαλασμένο και είχαμε βάλει ένα ξύλο. Η παραγωγή όμως έκανε ό,τι μπορούσε ή όχι? Προσπαθούσε. Για μένα μου λέει ο Κώστας, σήμερα είμαι πολύ κουρασμένος, νιστάζω τόσο πολύ. Μακάρι να καούνε όλες οι μηχανές, να κοιμηθώ. Και εγώ τους βέβαια. Ούτως ή άλλο. Να θυμηθούμε άλλη μια σκηνή από τη γειτονιά, τώρα με μια κάμερα γυρίστηκε με δύο. Άγνωστα. Για να δούμε, υπάρχει κι άλλη. Τι λέει το γαμπρουδάκι μας! Τι να πει κυρία Αντωνάκη μου τώρα, ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει, τελείωσε τώρα. Έλα βρε, πουλήσαξες και εσύ να μπεις στα βάσανα. Μα ποια βάσανα κυρία Αντωνάκη? Και χαρές ρε εσύ και χαρές. Θα μου πεις τώρα κυρία Αντωνάκη, εσύ είσαι ευχαριστημένος? Γιατί να μην είμαι ευχαριστημένος? Έχω την γυναικούλα μου, έχω την πεθερούλα μου, ώρα της καλή.
Σε λίγο θα έχω και το παιδάκι μου. Τι άλλο πια να θέλεις από τη ζωή, έτσι. Ωραίο πράγμα ο γάμος, Βαγγέλη, έτσι. Ναι, κύριε Αντωνάκη μου, ωραίο πράγμα ο γάμος. Κοίταξε να δεις ποιον βρήκα να ρωτήσω. Ωραίο πράγμα ο γάμος. Γιατί όταν λέω εγώ να παντευτώ, να κάνω κοπέλια, να φαμίλια. Πολλές φορές γυρίζαμε κάποια σκηνή σε ένα χώρο, σε ένα ντεκόρ και επειδή είχε τρύπα πίσω, λέγαμε στον ηθοποιό λίγο πιο αριστερά. Έκανε zoom in η κάμερα. Λέμε ακόμα λίγο πιο αριστερά γιατί φαίνεται λίγο η τρύπα. Του όζοντος. Και δεν κουνιέσαι. Οι άλλες φορές υπήρχαν κάτι φυτά πλαστικά που τα μετακινούσαμε από τον ένα χώρο στον άλλο για να καλύπτουμε κάτι στις ζημίες του ουδικών. Τέτοιες τρύπες. Να πούμε σκηνικά Μαριδάκης. Ναι. Μανώλης. Μανώλης Μαριδάκης. Ο Πέτρος ο Λεοκράτης ήταν σκηνοθέτης. Στο πλατό, στο σκητό, βέβαια. Δεν επιτρέπεται να κλείσει πόρτα, να ανοίξει πόρτα, έπεφτε το σκητό. Ναι. Μα έχει πέσει. Γιατί μόνο εσύ συμφωνείς μαζί. Είχε πέσει το ψιλικατζίδικο, δεν είχε πέσει. Δεν θες ο Πάντης να σκοτώσει. Το θυμάστε το. Ακούστε με καλέ. Καλή να μιλήσει ο διευθυντής, ησυχία. Ο Μπάμπης Ανθόπουλος ήταν ο ψιλικατζής, το περίπτερο. Ο Φανούρης. Ναι, ο Φανούρης. Και βγαίνει από το περίπτερο και ήταν νευρικό, έπαιζε νευρικά και έκανε... Φέγει όλο το ντεκόρ, το είχε το στο κεφάλι. Σούπερ τάξιμο! Ναι, έτρεχε, πηδούσε όταν έτρεχε. Γελάγαμε πάντως, γελάγαμε πολύ. Το Χαγιάδη μια φορά που ήταν ο Βάσος ο συγχωρεμένος ο Ανδριανός. Αυτό ήταν στα παιχνιδίσματα. Ναι, δεν πειράζει. Για πες τι έγινε. Έπεσε όλο το σκηνικό. Το Χαγιάδη ήταν ο Βάσος και λέει «Πέφτει, φευγάτε όλοι». Παιχνιδίσματα πήρε φωτιά το θυμάστε. Και αυτό είναι φωτιά. Ναι, ήταν ο... Ήμασταν στο πλατό με τον Κώστα και κάποια στιγμή μου λέει τι είναι αυτό που συμβαίνει πίσω. Γυρίζω πίσω και βλέπω φλόγες. Του λέω φωτιά. Μου λέει καλά το κατάλαβα. Συζητούσαμε και έπαιρνε φωτιά. Είχε κάνει το μισό στούντιο. Να τρελάνω τη Σάσα Καστούρα. Άλλη μια σκηνή τώρα. Θέλεις. Ναι, αυτό. Πάμε για άλλη μια σκηνή. Τώρα, γιατί με κοιτάς έτσι? Πώς σε κοιτάζω? Α, κάπως έτσι, κάπως κοροϊδευτικά. Γιατί κοροϊδευτικά? Γιατί έχεις όλα σου τα δίκια. Για κοροϊδία, γιατί άλλο είμαι. Την μια με παράτασε εδώ μέσα και σηκώνεσαι και φεύγεις. Την άλλη πάω και πιάνω τον αδελφό μου. Την άλλη έρχεται ο αδελφός μου και προσπαθεί να σε πείσει. Και τελικά βρισκόμαστε εδώ, όχι γιατί το ήθελες, αλλά για να κάνεις ρουσφέτη στον αδελφό μου. Έτσι είναι όπως τα λες. Τα βλέπεις λοιπόν. Και σε ρωτάω. Αφού δεν ήθελες να έρθεις, γιατί ήρθες? Είπα εγώ ότι δεν ήθελα. Ναι, αλλά δεν ήρθες γιατί το ήθελες. Ήρθες απλώς για να κάνεις το κέφι του αδελφού μου. Η αλήθεια είναι ότι το υποσχέθηκα στον κύριο Αργύρη, αλλά γύρω να το υποσχεθώ πάει να πει ότι... Ότι σε πίεσε, ε? Ότι το ήθελα. Κατάλαβες, κομπλεξικέ. Κομπλεξικός. Ωραίο και το έβγαλε και κομπλεξικό τώρα. Με αυτά που λες, τι άλλο δείχνεις? Τι άλλο δείχνω? Βλακεία δείχνω, να τη δείχνω. Γιατί κανονικά έπρεπε την άλλη φορά που μ' άφησες εδώ μέσα και έφυγες να πω τι τη θέλεις μωρέ αυτή που ούτε ανατροφή δεν έχει. Αλλά βλέπεις, δεν το είπα. Τώρα εξήγησέ μου δηλαδή, τι ακριβώς θέλεις. Θέλεις να με βρήσεις, θέλεις να μου εκφράσεις τον ερωτά σου, να μου πεις ότι σου πέφτω λίγη ή να μου πεις... Θέλω ένα και μόνο να σου πω. Παντρέψου. Βέβαια, δεν σου υπόσχομαι ότι δεν θα το μετανιώσεις, αλλά σε παρακαλώ να με παντρευτείς. Ωραία. Και δεν μου υπόσχεσαι ότι δεν θα το μετανιώσω, ε? Ναι, βέβαια. Γιατί όσο και να είναι, ένας άντρας που δεν θα ξεκολλάει από δίπλα σου, που θα κάνει ό,τι μπορεί για να σε βλέπει ευτυχισμένη, που δεν θα φεύγει από το σπίτι, δεν θα κάνει βήμα καν χωρίς να σε ρωτήσει. Όσο και να είναι, κάποτε γίνεται κουραστικός. Και έτσι μπορεί κάποια στιγμή να πεις κι εσύ, ανάθεμα που τον παντρεύτηκα. Και με αυτή την ατάκα, ανάθεμα που τον παντρεύτηκα. Είναι η εποχή, θα έχει έρθει βίντεο στην Ελλάδα και κάποιο το έγραψε. Γιατί την εποχή που εμείς γυρίζαμε στην Ελλάδα δεν υπήρχε βίντεο. Να ρωτήσω, Σούλη, ο Περκεμές ήταν αυτός. Ο Περκεμές. Πώς ήρθε ο Περκεμές στο σύριαλ? Ο Περκεμές, θυμάμαι, ήταν ο Ράλης, η γυναίκα του, πρετεντέρης, πρετεντέρενα, ο Δημήτρης, ξέρω εγώ, καθόμασταν σε ένα κέντρο και τρώγαμε βράδυ.
ψάχνανε για να βρούνε το ρόλο αυτόν που θα κάνει αυτό ο τραγουδιστή. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα μια κυρία που ήταν από την Αίγυπτο με γλώσσα αυτά, οικονόμο, θυμάσαι τη Σόνια. Ναι. Η οποία μου έλεγε: έχουμε ένα παιδί φίλο που είναι πάρα πολύ καλό ηθοποιό και μου λέει και το όνομά του. Και Σουλίτσα μου, επειδή ξέρει που σε ξέρω, μου έχει πει: μα πώς γίνεται και δεν τη λες τη Σούλη, αφού είσαι και σε αγαπάει και δεν μου την κάνει το χαρτί. Ήσουν παράγων Σούλη. Ναι, μου λέει λοιπόν. Όχι, εγώ το έχω καθόλου. Διαπλεκόμενο. Και λέει: πες Σουλίτσα μου, την αγαπούσα πολύ τη Σούλη. Πες Σουλίτσα μου στον κύριο Δημητράκη, να το έχετε το νου σα αυτό το παιδί. Και να το έχετε το νου σα αυτό το παιδί. Δεν έτυχε εγώ στο κέντρο των παρών τραγουδά, δεν ήταν τραγουδιστή. Εγώ στο κέντρο ήταν που είχατε τη δύναμη. ναι, εκεί μου πέρναγε πολύ. Λοιπόν, και καθόμαστε λοιπόν έτσι και τρώμε, και εγώ είμαι και κουρασμένη, γιατί πήγα μετά και από το κέντρο και τους βρήκα. Τέσσερις θα ήταν, τρεις το πρωτοσύμιση, ακόμα μιλάγανε. Και καθόμουν, γιατί πάντα άκουγα. Και λέγανε και πού θα βρούμε και τι θα κάνουμε. Και εκείνη την ώρα μου ανοίγει το μυαλό και έλεγε ο Πρετεντέρης: δεν θέλω να είναι και τραγουδιστής. Δεν θέλω να είναι και κανένας σικ. Θέλω να είναι και λαϊκό παιδί. Δεν θέλω να είναι και τραγουδιστής, ούτε θέλω να είναι και κανένας πάρα πολύ σπουδαίος. Ένα κοινό ανθρωπάκι. Και λέω εγώ, πώς θα σας φαινότανε έτσι, καθόμουν στη γωνία, να σας για τον τάδε. Λέει ο ένας ο Ζαχαριάδης, όπως και πήγαν όλοι φαίνεται έτσι. Ο Ζαχαριάδης, ναι, λέει ο Πρετεντέρης, αυτά τα στοιχεία τα έχει. Λέει η Ράλαινα, η Ελβίρα. Πες του να περάσει αύριο από το γραφείο. Παίρνω εγώ τη Σόνια μέσα στα 7 μεσάνυχτα. Σόνια! Ειδοποίησε το παιδί να περάσει από εκείνο το μέρος. Πάει εκείνος, του γράφουν και τα τραγούδια. Έπρεπε κάποια ώρα ο τραγουδιστής να τραγουδήσει. Γράφει ο Πρετεντέρης και 2-3 τραγούδια για να τα πει. Βρίσκεται κάποιος, κύριε, να δει τι συμπτώσεις και πώς γίνεται ένας άνθρωπος. Για πες, για πες. Ναι. Και είναι αυτός που έκανε τα τραγούδια της. Τη Μαρινέλα, δεν ξέρω ποιον. Πετρίδη, Ανάκης ο Πετρίδη. Και παίρνει τα τραγούδια αυτά που τα έχει γράψει. Λέει μου, τα δίνετε εμένα τα τραγούδια που έχετε γραμμένα για το. Για το ρόλο και στην τηλεόραση. Ναι. Πάρτα. Και του τα δίνουνε και τα παίρνει και πάει και τα κάνει δίσκο. Και γίνεται ο Περκεμές και ζει και βασιλεύει μια χαρά το παλικάρι. Νάτο, κοιτάξτε εδώ. Ναι. Κούκλο. Και όλοι τον λέγανε από μια ώρα νισταγμένη που είπα εγώ πώ σα φαίνεται. Βλέπω τους νέους ηθοποιούς που παίζουν τώρα και λέω, αν είχαμε τέτοια σκηνικά, να μην φοβόμαστε να κλείσουμε την πόρτα, να μην φοβόμαστε να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι, σε κάποια σκηνή υπερέντασης και όλα. Και μάλιστα έχω φάει σκηνικό στο κεφάλι και το έχω τρυπήσει και έχει βγει το κεφάλι μου από το πανί εννοώ, βγήκε από την άλλη μεριά. Πώς έγινε αυτό? Είχα μια σκηνή με τη, νομίζω με τη Ζαχαροπούλου, την Τζέννη. Ήταν η Τζέννη Ζαχαροπούλου με την ευκαιρία βέβαια. Και πρέπει να έχει έρθει να μου ζητήσει λεφτά για το παιδί της. Έκανε τη γυναίκα του αδελφού μου. Ο Περκεμές ήταν πολύ κακός σαν χαρακτήρας. Είχε πάρα πολλά αποθυμένα τις στόχες του μέχρι να γίνει διάσημος τραγουδιστής και φίρμα. Και όλα αυτά τα αποθυμένα τα έβγαζε τώρα πλέον στους αδύνατους. Και όταν ήρθε η γυναίκα του αδελφού του να ζητήσει λεφτά να πάρει γάλα στο παιδάκι της. Ο Περκεμές την έβρισε. Και της είπε τώρα με θυμήθηκες που εγώ όταν πίναγα και ξέρω εγώ γίναγα στις οικοδομές και ήμουν ασήμαντος, δεν μου δίνατε σημασία, δεν με βοηθούσατε και αυτό. Και εκεί που της τα λέω, και νευριάζω, πάω να τραβήξω την πόρτα να φύγω, να την κλείσω, αυτό που λέμε σοχαδιασμένος. Και όπως τραβάω την πόρτα, έφυγα με την πόρτα μαζί μου, ήρθε και το σκηνικό μαζί με το πόμολο. Και το κλάμα του και το γέλιο του δεν είχε βομολογία. Ποτέ. Σπουδαίο. Τίποτα. Αυτό είναι το σπουδαίο του Κώστα Πρετεντέρη. Το ρημάδι, το τσιγάρο, πότε θα το κόψεις? Το τσιγάρο. Για να συζητήσουμε για κάτι το τσιγάρο το έχω κόψει. Ναι, το έχει κόψει, βάλει το κάτω εκεί πέρα. Είναι πολύ εύκολο, λέει, να κόψει. Με είδε το κοντρόλ ότι χιλιάδε τηλεφωνήματα αυτή τη στιγμή. Περιστασιακά δηλαδή καμπανίζει. Ναι, περιστασιακά γιατί τον εκνευρίσαμε. Είναι πολύ ειδικό. Λοιπόν, και μόνο εγώ το κόψα το τσιγάρο. Και εγώ στι 17 του μηνό 4 μήνε. Μα του μετρά κιόλα. Από 10 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω, αν και ξέρω για του περισσότερου, τι κάνετε τώρα. Ο Γιάννης, ξέρω, φοιτητές, ξενόπουλος, έτσι, θέατρο. Φοιτητές, ξενόπουλος. Ελάμψη, βέβαια. Εθνικό θέατρο, σκηνή του Κοτοπούλη Ρέξ. Βέβαια. 28 παιδιά ταλαντούχα εκπληκτικά. Και εσύ 29ος. Όχι,
14 και 14 αγόρια που χορεύουν, τραγουδάνε, παίζουν θεία και όργανα. Mm-hmm, mm-hmm. Και μπορώ να πω ότι σπάνια στη ζωή μου στο θέατρο έχω χάρη τόσο πολύ παράσταση όσο αυτή που έχουμε φέτος στο Κοτοπούλι του Εθνικού Θεάτρου, φοιτητέ του Γρηγόρη του Ξενώνα. Μάλιστα. Εσένα, κοριτσάκι μου, σε είδαμε στα εγκλήματα, έσκησες, ήσουν φοβερή. Ευχαριστώ. Έδωσες μαθήματα, έτσι, μοιραίας γυναίκας. Ορίστε, Λούκη, σε κάποιο άλλο σύριαλ. Τώρα, ναι, στον Αντένα κάνω το ένα και ένα με τον Βλαντιμίρο, την Κριστίνα, την Αλεξανιάν και άλλα και άλλα πολλά, πολλά, πολλά ταλέντα. Που σημαίνει ότι η λατρεία του κόσμου σε όλους εσάς, σιγά σιγά, παίρνει σάρκα και οστά, έτσι δεν είναι. Επανερχόσαστε και μάλιστα με σαν πολύ καλό το έπιπλο. Σαν το παλιό κρασί. Δεν νομίζω ότι σταματήσαμε ποτέ. Εγώ δηλαδή δεν σταμάτησα. Mm-hmm. Εκτός από λίγο που έπρεπε να σταματήσω. Γιατί έπρεπε να σταθώ δίπλα στο γιοκαρίνι μου. Mm-hmm. Και έπρεπε να σταματήσω. Δεν έχω. Δηλαδή δεν από νο. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω μέχρι σήμερα δεν σταμάτησα. Όταν μάλιστα. Λέει σταμάτησε η Βησεμίνα, εννοεί. Στην πρώτη γραμμή. Ναι, γραμμή. Αυτό το λίγο διάστημα. Ήταν αφιερωμένο στο γιο. Ήταν μια δεκαετία που ήμασταν πόντες. Εσύ, Κώστα, εκεί που ήσουν, εκεί είσαι και μάλιστα με την ίδια επιτυχία. Έτσι δεν είναι. Νυχταρινά κέντρα. Νυχταρινά κέντρα. Τραγουδάς, κάνεις το κέφι σου. Αχαρνών και Αγίου Μελετίου στο Πλανητάριο. Μάλιστα. Όπου το λένε Πλανητάριο γιατί εμφανιζόταν πέρυσι εκεί ο Πλανητάρχης. Τώρα άλλαξε ο Πλανητάρχης όμως. Γενικώς είναι ο Κλίντον. Και δεν υπάρχει. Όχι, είναι ο δικός μας ο πλανήτης. Ναι, καλέ, ξέρουμε. Λοιπόν, δηλαδή, για όσους θέλουν να βρουν το μαγαζί, είναι ακριβώς πίσω από το σπίτι της Καστούρα. Εκεί είναι ο πλανητάριος. Ακριβώς. Είναι πίσω από το σπίτι της Καστούρα, ακριβώς. Αχανών και Αγίου Μελετίου. Και λες και το γέλα κυρία μου, γιατί... Πάρα πολύ. Εγώ το έλεγα, σε λάθος μέρος ψάχνουν ο κόσμος. Λέω... Σε λάθος μέρος ψάχνουν ο Γκορ και ο Μπούς. Καλό είναι ο πλανητάρχης, καλό. Στα πατήσια. Μαράκι, εσύ. Εγώ είμαι στο θέατρο Θυμέλη, στην πλατεία Αμερικής, στην παιδική σκηνή. Εκεί σου ταιριάζει και παιδικό θέατρο για πρώτη φορά και μου αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο, κοριτσάρα. Παίζουμε το ασχημόπαπο του Κρίστιαν Άντερσεν. Εγώ κάνω τη μαμά Πάπια. Πολύ δύσκολος ρόλος, σε κίνηση, σε ομιλία, πιάστηκε η μέση μου και τα γόνατά μου. Κάνεις και πα-πα-πα ανάμεσα. Για, δείξε λίγο. Καλά κάνω. Τι ωραία! Τι ωραία! Μπράβο, αγάπη μου. Σκηνοθεσία, κυρία Έλβη, για σοβαρέψου, σε παρακαλώ. Θα πείτε όλα τα παιδάκια. Όλα τα παιδάκια. Μια φορίτσα κάτω. Κοντά παντελόνια. Λοιπόν, πάω τώρα από απέναντι. Δεν είναι όπως τους συντελεστές δύο λεπτά. Βεβαίως, αλήθεια. Ναι, σκηνοθεσία της κυρίας Έλλης Βοζικιάδου, καταπληκτική. Mm-hmm. Μουσική Διονύση Κούτσι. Και τα σκηνικά του Χάρη Σεπεντζή, κοστούμια και μάσκες. Μάλιστα. Να ρωτήσω τον κύριο Φατούρο που εμφανίζεται φέτος. Στην Έτα. Στην Έτα, λοιπόν. Βάρδια πρωινή, απογευματινή, ανάλογα με τις ανάγκες. Και πάμε. Στο στούντιο 3, μάλιστα. Στούντιο 3, μπαίνει στο 2, μπαίνει στο 1 και πα στο 4. Και ξαναδεβαίνει πάλι. Απάνω για να συνεχίσει τα άλλα. Η Σούλη. Να σα πω εγώ για τη Σούλη, την παρακολουθώ. Πες. Σε ένα καταπληκτικό σύριαλ. Στην Παππούδε Ανδράση. Παππούδε Ανδράση. Πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, εγώ δεν είχα. Είχα καιρό να παίξω την τηλεόραση και ξέρεις, έχω μάθει από αυτά που λέγαμε τόσες ώρες. Γιατί μια ιερόσια του Δημήτρη, ύστερα που να σηκώσω το κεφάλι και να ανοίξει το μάτι μου, πέρασαν και κάποια χρόνια. Κάτι που έκανα σύριαλ, έκανα λίγο. Όταν πας για μια φορά, σε περιποιούνται, σε έχουν για δύο φορές, για τρεις δεν είναι σαν αυτούς που κάθε μέρα και τα κείμενά σου τα στέλνουν. Αυτό που γίνεται εδώ, να μας στέλνουν τα κείμενα. Έχω ήδη το 15ο στα χέρια. Τι λες, παιδί μου. Και έχεις παίξει ποιο. Το 4ο, 5ο. Ναι. Καταπληκτικά. Τι είναι, Αμερικανική παραγωγή. Μέχρι νοσοκόμα μας έχουν.
Πήρα 6 κιλά. Το παράπονο μου είναι αυτό. Warner Bros. Στις 11 μας φέρνουν, δεν ξέρω τι. Ύστερα εκεί το μεσημέρι τραπεζώματα και ξέρω. Βεβαίως. Μήπως είναι η αρχή. Δεν ξέρω, παιδιά. Τέτοια περιποίηση. Προσέξτε το. Εγώ λέω δεν θα τελειώσει αυτό γιατί. Τους έχουν όλους. Τι θα φορέσετε. Εγώ είμαι η μόνη. Κάνεις μια παλιά να πω κάτι από μία, αλλά δεν θα το πω. Είναι τα ρούχα όλα δικά μου και τα μπιζού και τα πάντα. Γιατί έτσι είχα μάθει και είπα: όχι, από πάω. Δεν μπορώ, θα του φροντίσω εγώ τον εαυτό μου. Βλακία μου. Μεγάλη. Όλοι έρχονται και δανά με το τσαντάκι, τους κάθονται, αρχίζουν. Αυτό του χρησιμοποιούν πριν να βγουν έξω. Αυτό, το μαλάκι. Τον ένα τον άλλο. Λίγο εδώ το ποδαρά. Είστε καλά, τρεις-τέσσερις. Μα βάλανε και ένες, μην πάθουμε αυτό. Κάνε μα έχουν. Τι κάνουν εμβόλιο πριν μπείτε στο στούντιο. Κάνουν εμβόλιο πριν μπουν στο στούντιο. Η νοσοκόμα να μα φέρει την υγεία. Θέλουμε καμιά σπιρίνη. Εμβόλιο πριν μπουν στο στούντιο. Ο σκηνοθέτης μας έχει να την πρέξει και στα ξεπάνω. Λοιπόν, αράχτε και μέχρι τέλους. Δεν το βλέπω να τελειώνει. Καλώς τα παιδιά. Σούλη μου, ποτέ. Έχετε τον προσωπικό σου σήκω ευγυρίας. Αλλά εμένα μου είπαν, επειδή γκρινιάζω πια και είπα πήρα 6 κιλά, δεν γίνεται. Τώρα με προσέχει, μου λέει τουλάχιστον παραγγέλνω διέτες το μεσημέρι. Δεν είναι διέτες αυτό που. Όλα αυτά, αυτό που δεν έχω ακούσει είναι το εξής, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Φοβερό είναι από τέτοια περίπτωση. Σας λένε πότε να περάσετε από το ταμείο. Όλα εντάξει. Πιο ουσιώδες. Σήμερα. Μετά από 6 μήνες πληρώνεστε. Νομίζω ότι κάνατε και λίγο σηκώτερα σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω. Το πώς μας έχουν τα ρούχα εκεί πέρα, κρεμασμένα, τα κοριτσάκια. Α, να το πλύνουμε αυτό αύριο. Εγώ τα πλύνω μόνο το ζω. Τώρα πια άλλη φορά. Άλλη φορά θα λέω όπως θέλετε, ντύστε, ό,τι θέλετε. Τα πλένε, τα σιδερώνουν, τα φέρνουν, σε ντύνουν τα παπούτσια σου. Παντόφλες τους παίρνουν. Τα πάντα του. Με ακλή, πώς θέλω να πάμε εκεί να δουλέψουμε. Έλα να δώσουμε το λόγο. Αλέω ψέματα, πάρ' τη Ρανιά τηλέφωνο. Βρε Σούλη, κάτσε να μιλήσει και η Δήμητρα. Η Δήμητρα σου φέρνονται έτσι. Δήμητρα, Δήμητρα τώρα. Η Δήμητρα δεν έχει να πει τίποτα. Η Δήμητρα βρίσκεται το περισσότερο καιρό στο Πορτοράφτη. Έχει ένα μικρό σπιτάκι τέλος πάντων. Με μεγάλο κήπο. Παίζει πυρίπα. Όχι. Θέλω να μάθω. Δύο φορές μου έχουν δείξει και με πιάνει νύστα πάνω στο κόμμα. Δεν ξέρω γιατί. Μα θα κάνουμε κανένα ταξίδι προς το σπίτι, θα σου μάθω. Ναι, έρθετε. Λέει γιατί κάνεις. Όλοι. Φυτεύεις. Σκαλίζεις. Σκάβω, φυτεύω και κάνω πολύ κουμπάρι. Αυτά που κάνω εγώ κάθε καλοκαίρι. Τι? Κολύμπι. Κολύμπι. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στην Αθήνα, είμαι στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος. Κάνω ένα σύριαλ. Τον τέλειο άντρα. Θα μάθεις τίποτα από το σύριαλ αυτό. Ανεστοιχεί. Συνδίδαξε τίποτα. Όχι, μια χαρά είναι. Εντάξει, μωρέ, και τα παιδιά πολύ καλά είναι και όλοι οι παράγοντες εκεί καλά. Εντάξει, όταν ήρθε ο καιρός θα πάρουμε και λεφτά. Εμβόλιο γρήπης, καλά. Όχι. Αυτό είναι. Άλλη θεματολογία έχει το δικό μας. Είναι μόλις φτάσετε στα λεφτά εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Δηλαδή, εμένα με ανησυχούν τα... Μόλις βλέπω τέτοια λέω κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, τώρα, Αγγλή μου, θα σβήσει το τσιγάρο και θα κάνεις τον επίλογο. Ναι, αλλά πριν κάνει τον επίλογο, να πούμε ότι σε αυτό το υπέροχο σύριαλ για το οποίο έχουμε μαζευτεί ναι. Γίνει και ένας υπέροχος γάμος όπου το λεκανοπέδι της Αττικής είχε μαζευτεί στην εκκλησία. Ποιος παιδί μου. Επειδή μου ζητήσατε κάτι φωτογραφίες και μου τις έχω, θα τις δείξετε. Βεβαίως. Λοιπόν, να σας πούμε ότι έγινε και ένας γάμος ο οποίος έχει μείνει ιστορικός, έτσι δεν είναι παιδιά. Α, ναι. Λοιπόν, πείτε μου και εμένα καλέ, ποιος ήταν ο γάμος. Ο γάμος του Μάκη με τη Σάσα. Μάλιστα. Το τηλεοπτικό. Τη γειτονιά. Τηλεοπτικό γάμο. Το είπε ο Μάκη. Τι έγινε. Και εγώ το είπα. Ήταν ένα γάμο ο οποίο έχει μείνει. Γεγονό. Βέβαια θα πει όλο ο κόσμο πλέον. Δηλαδή το ήθελε ο κόσμο να γίνει ο γάμο και ο γάμο έγινε. Και η παλιοκουνιάδα τι ήταν, πώ λέγεται. Πρόλαβαν και με πάντρεψαν. Εντάξει, οπότε δεν είχε κάποιο λόγο. Δεν είχε τακτοποιηθεί. Εμεί παντρευτήκαμε στο τέλο. Ναι, βέβαια.
δεν έχει φωτογραφίε. Σε τελείωσε. Παντρευτήκα. Ούτε πολιτικό. Ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά. Κυρία Σεμίνα, είσαι καλεσμένη μας να έρθει στην Κρήτη, να γλεντήσουμε, να τα πιούμε και να περάσουμε καλά. Εσύ και όλο το επιτελείο σου. Τι φωνάζει, βρε κουφή, είναι η γυναίκα, ακούει. Εντάξει, θα φωνάζω εγώ, μωρέ, τώρα κάμω. Αμάντια με τη φωνή σου. Έρχομαι, πάει, με φλόμασατε στο καυσαέριο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για το γέλιο και τη χαρά και την ευτυχία που μας χαρίσατε τότε και για την υπέροχη αποψινή νύχτα που περάσαμε μαζί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε που μας κάλεσε.